έκπληξη επιτυχιακής εκδηλώσεως εαντής 35 χρόνια. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της ιστορικής Αλαμίνας, κύριε Γιάννη Τσαβαρή, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που μας τιμούν με την παρουσία τους παρευρίσκονται η υποψήφια Δήμαρχος με την αυμαχία Καρούση Δέσποινα, ο τέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχος κύριος Ελευσινιώτης, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου κυρία Μαρία Ανδρούτσου, η βουλευτής Β' Πειραιά με το ΣΥΡΙΖΑ κυρία Βαμβακά, εκπρόσωπος του Βουλευτή Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Νότι Μαρία, ο τέος βουλευτής κύριος Γιώργος Βασιλείου, ο επίτιμος αρχηγός λιμενικού σημώτος Ναύαρχος Χρήστος Δελμιχάλης, ο Ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού Κοσμάς Χριστίδης, ο Αντιναύαρχος πολεμικού ναυτικού Αναστάσιος Μιχάλαρος, ο πρόεδρος ενός αποστράτων αξιωματικών ναυτικού παρατήματος Αλαμίνος, αρχιπλοίαρχος Κουτσούκος, ο πρόεδρος αποστράτων στρατού Ξηρά, στρατηγός Αλέξανδρος Πάλας, το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές Άγημα Λεωνίδας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομών, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ενημερώσεων Εθνικών Θεμάτων Γεώργιος Λεκάκης, η συγγραφέας, ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, καθηγήτρια πολεμικού ναυτικού, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΑΔΙΣ κυρία Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, ο τεχνικός συνεργάτης του ΕΑΔΙΣ Ολλανδός Φιλέλιν Έρικ Ρος, η καθηγήτρια του Εθνικού και Καπαδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Τζάνη, ο συγγραφέας Ελευθέρως Διαμαντάρας, η νομικός σύμβουλος του κράτους και συνεργάτης του ΕΑΔΙΣ κυρία Μαρία Βέργου, Ολλανδοί δημοσιογράφοι, όπως και ξένα διεθνή πρακτορία, εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος και η ελληνική αγωγή, από το Λαός ο Παναγιώτης Γαρουφαλιάς. Εκ μέρους της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κατσικάρης μας έστειλε μήνυμα ότι επιθυμούσε να είναι μαζί μας, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα είναι στο Βερολίνο για να προβάλλει τα νησιά του Σαρονικού και την ιστορική Σαλαμίνα. Η επετειακή εκδήλωση για τον ΕΑΔΙΣ για τα 35 χρόνια γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνος και της Εθνικής Επιτροπής επί των Εθνικών Θεμάτων. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς επικοινωνίας μας, Μάκη Κορό Διαφημίσεις, Κατάστημα Ναυτικών Ειδών τον Ναυτάκη, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Σαλαμίς Ολ Web Radio, Κυχρέας, Radio Σαλαμίς, Μουσικό Σαλόνι, Ήλιος Web Radio, την τηλεοπτική κάλυψη έχει ο Χρήστος Μιλιονάς, Σαλαμίς Web TV. Τις εφημερίδες, η πρωινή της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελευθερία του Λονδίνου, η Free Press, ο Χρόνος της Θράκης, οι 30 ημέρες της Σαλαμίνας, Έγινα Blogspot, η Γνώμη της Σαλαμίνας, τη Δημοσιογραφική Πολιτιστική Επιτροπή για την Παγκόσμια Προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού Φρικτορίες και την αυτιλιακή εταιρεία του κ. Ευγενίδη Aegean Speedlines. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην επετειακή εκδήλωση των 35 χρόνων αγώνων του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχαιοτήτων Βυζαντινής και Λαϊκής Κληρονομιάς ΕΑΔΙΣ για τον ελληνικό πολιτισμό και για την προστασία, ανάδειξη και παγκόσμια προβολή της Ναυμαχίας Σαλαμίνος. Η εκδήλωση αυτή τη στιγμή αναμεταδίδεται ζωντανά και διαδικτυακά σε όλη την ελληνική ομογένεια και το εξωτερικό από τη Δημοσιογραφική Πολιτιστική Επιτροπή για την Παγκόσμια Προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού Φρικτορίες και από το Σαλαμίς Ολ Web Radio. Τους ευχαριστούμε πολύ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας ταξιδέψουμε. Ένα ταξίδι στο χρόνο και όχι μόνο. Εγώ θα έλεγα καλύτερα ένα οδηπορικό. Θα σας παρουσιάσουμε την Οδύσσια του Χρήστου Μαριδάκη και του ΕΑΔΙΣ. Η Οδύσσια του Ομήρου διήρκησε 10 χρόνια. Του δικού μας ΕΑΔΙΣ 35 ολόκληρα χρόνια.
Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Το 1977 ξεκινά η δραστηριότητα με τον τότε αθλητικό όμιλο Θεμιστοκλή. Στη συνέχεια και το 1984 κάνει την εμφάνισή του ο σημερινός Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιοτήτων Βυζαντινής και Λαϊκής Κληρονομιάς ΕΑΝΤΙΣ. Και το 1997 ο Σύλλογος Αρχαίας Σαλαμίνα, όμιλος για την προστασία, προβολή και ανάδειξη της ναυμαχίας της Σαλαμίνος, με ιδρυτή πάντα τον Χρήστο Μαριδάκη. Και μην ξεχνάμε πως ο Μολιέρος έλεγε: δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε. Στο σημείο αυτό θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο της Ιστορικής Σαλαμίνας, τον Απόλλων, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του, έχοντας πολλές διακρίσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Την χοροδία διευθύνει η μαέστρος Ευαγγελία Λαμπάρα. Στο πιάνο ο Μιχάλης Σαντοριναίος. Η χοροδία θα ερμηνεύσει τον Πεάνα των Σαλαμινομάχων, τον Ολυμπιακό Ύμνο και το Ισάμον.
Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πρόκειται να σας παρουσιάσουμε ένα ειδικό επαιτειακό αφιέρωμα για τους τιτάνιους αγώνες που έδωσε και συνεχίζει να δίνει μέχρι σήμερα ο ΑΕΔΙΣ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όχι μόνο για τη διάσωση του ιστορικότερου χώρου παγκοσμίως, αλλά και για έργα ανάπτυξης με στόχο την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Την προβολή της Αλαμίνας μας, ώστε να γίνει παγκόσμιος πόλος έλξης. Η αφήγηση όλων των βίντεο είναι από το Salami Soul Web Radio, κύριο Πάρη Γραμμό και στη Στεριάννα Γιαφεντή. Παρακαλώ πολύ το πανό να κατέβει. Ευχαριστώ. Κλείστε την αυλαία. Στα 35 χρόνια όμως η οικογένεια του ΕΑΔΙΣ, το πολεμικό ναυτικό και η Ελλάδα έχασε μια σύγχρονη σαλαμινομάχησα. Μια αξιόλογη μητέρα. Έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Μια υπεύθυνη αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Και μια ακάματη θελόντρια που μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής της προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της προς την πατρίδα. Την Άννα Μαριδάκη. Την εκδήλωση επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Κυριάκος Μαριδάκης, όπου οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε τη μεγάλη του συμβολή στη διοργάνωση των Σαλαμινίων από το 2011 μέχρι και σήμερα. Την παγκόσμια προβολή της ναυμαχίας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, την ίδρυση ενός παγκοσμίου δίκτυου για την προώθηση των προτάσεών μας για προστασία και ανάδειξη των ιστορικών περιοχών της ναυμαχίας, ενώ πρότινος εκπροσωπεί και τον Δήμο Σαλαμίνας από τη νέα του θέση ως ειδικό συνεργάτης Δημάρχου για τα θέματα προβολής της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Κυριάκο, θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην επαιτειακή μας εκδήλωση. Ο ΕΑΔΙΣ εκφράζει την Ελλάδα και τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Ο ΕΑΔΙΣ γέννησε μια φλόγα που δεν λέει να σβήσει εδώ και 35 χρόνια. Η φλόγα αυτή υπάρχει μέσα σε εκατομμύρια Έλληνες και σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η φλόγα υπάρχει και σε όλους εμάς που ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε τους αθάνατους σαλαμινομάχους και για τον ιερότερο χώρο του κόσμου. Πριν λίγα χρόνια, όταν ενημέρωσα προσωπικά την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οργάνωση για την Προστασία των Αρχαίων Μνημείων και την κυρία Δρούλα Βασιλείου, Επίτροπο Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τον πρόεδρο κύριο Μπαρόζο, περίμενα από την ελληνική πολιτεία και από το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει μια απάντηση για όλα όσα έγιναν και γίνονται εις βάρος της ιστορίας και της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό. Δυστυχώς δεν υπήρχε καμία απάντηση. Υπήρχε όμως ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον και μία εύλογη απορία. Γιατί αυτός ο ιερός χώρος, αυτό το παγκόσμιο μοναδικό μνημείο, δεν προστατεύεται και δεν αξιοποιείται από το ελληνικό κράτος. Γιατί η Ελλάδα που γέννησε τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, προσπαθεί να αφανίσει αυτή την ιστορική περιοχή. Γιατί δεν σέβεται τους προγόνους τους. Γιατί η ελληνική πολιτεία δεν τηρεί τα προεδρικά διατάγματα που έχει ψηφίσει. Γιατί δεν τηρεί τις διεθνές συμβάσεις περί αρχαιοτήτων και προστασίας ιστορικών χώρων. Ζητάμε και καλά κάνουμε την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Θέλουμε να έχουμε έσοδα, ανάπτυξη, τουρισμό, μείωση της ανεργίας και να υπενθυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε το λίκνο του πολιτισμού. Μόνο που στη Σαλαμίνα αυτά δεν ισχύουν και οι καταστροφές τόσο στην ιστορία αυτού του τόπου, αλλά και στο περιβάλλον γεμίζοντας τοξικά από τις αμοβολές. Καρκίνο σε όλη τη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την έρευνα της Greenpeace, συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις που γίνονται για τον εορτασμό της ναυμαχίας, 37 πρέσβεις, 37 χώρες από όλο τον κόσμο καταθέτουν στεφάνι προσκυνώντας στον αρχαίο λιμένα με σεβασμό και συγκίνηση. Όταν ανέλαβα τον τομέα των διπλωματικών αποστολών από τη Γερμανία, ήταν ένα προσωπικό στοίχημα να καταφέρω να προσκαλέσω όσο το δυνατόν περισσότερες πρεσβείες. Για δύο λόγους. Ο ένας για να εορτάζεται παγκοσμίως πλέον η ναυμαχία ως ημέρα παγκόσμια ελευθερίας και δημοκρατίας
και ο άλλος για να καταλάβει επιτέλους το ελληνικό κράτος το ρόλο του. Το όραμά μας έγινε ένα με το όραμα του νυν δημάρχου Γιάννη Τζαβαρή. Πριν λίγους μήνες, ενεργοί πολίτες του Ιράν μας επισκέφτηκαν στην αρχαία Σαλαμίνα και το Τίμβο για να δουν τους προγόνους τους. Δάκρυσαν, βλέποντας τον ιερό τόπο και τη θάλασσα, ένα απέραντο νεκροταφείο πλοίων και ναυπηγείων. Μας είπαν ένα μεγάλο γιατί. Αποφάσισαν και καταγγέλνουν το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί όπως γνωρίζουμε, έχουν και αυτοί θαμμένους μέσα στο βούρκο και τα παλιοσίδερα τους δικούς τους ανθρώπους και τη δικιά τους ιστορία. Υπερήφανα τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο, όλοι μας. Απ' τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά. Μόνο που τα ιερά κόκαλα των Σαλαμινομάχων, όπως και των Περσών, αν θέλουμε να είμαστε πολιτισμένοι, βρίσκονται κάτω από σκουριασμένα πλοία και λιματολάσπη. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια φλόγα και το ίδιο πάθος που είχαμε εδώ και 35 χρόνια και από σήμερα με όλους εσάς. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε και να προβάλλουμε την ιστορική μας κληρονομιά, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, όσο υπάρχουν Σαλαμίνες και Έλληνες ενωμένοι όπως Σαλαμινομάχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο. Κυρίες και κύριοι, λίγοι γνωρίζουν την προσφορά της οικογένειας Μαριδάκη στην Ελλάδα. Λίγοι γνωρίζουν τους οπλαρχηγούς των Σφακίων Κρήτης, Μανώλη, Κωνσταντίνο, Νικόλαο και Κυριάκο Μαριδάκη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θαύμαζε τον αγώνα και τη λεβαδιά των οπλαρχηγών της οικογένειας και αυτός είναι ο λόγος που βάφτισε τον Εμμανουήλ Μαριδάκη, θείο του Χρήστου του Προέδρου μας. Η τορπιλάκατο του πολεμικού μας ναυτικού, ΤΑΦΠΗ ΚΑΠΑ Μαριδάκης, ΡΟ 75, έλαβε την ονομασία αυτή προς τιμή του υπάρχου Γιώργου Μαριδάκη, που χάθηκε με την άφθαρδο βύθιση του υποβρυχίου Πρωτεύ στην Ανδριατική στις 29 Δεκεμβρίου 1940 από τους Ναζί. Τέλος, ο Γεώργιος Μαριδάκης, ο ακαδημαϊκός υπουργός δικαιοσύνης, το 1952 ήταν εκείνος όπου δημιούργησε το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα και εφαρμόστηκε από την ελληνική κυβέρνηση μετά από την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Ευρώπη και σπουδάζοντας στη Γερμανία. Μια οικογένεια που η προσφορά της στην πατρίδα μας έχει γραφτεί στις πιο λαμπρές σελίδες. Ως Σαλαμίνοι και ως Έλληνες θέλουμε και ευελπιστούμε να δοθεί στις ιστορικές και αρχαιολογικές περιοχές της Ναυμαχίας ο σεβασμός που τις αξίζει. Ο σεβασμός που παραπέμπει στον νόμο 3028 του 2002, σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί μοναδικό αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, δηλαδή ίδιας ιστορικής αξίας με τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο τον όρμο των Αμπελακίων, όπου και η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας, με ολόκληρη τη χερσόνησο της Κοινοσούρας και τη χερσόνησο των Αμπελακίων, όπου έγινε η περίφημη ναυμαχία που αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ο χαρακτηρισμός του αρχαιολογικού ιστορικού τόπου αποσκοπεί στην προστασία του χώρου της ιστορικής ναυμαχίας από οπειλούμενες ριζικές επεμβάσεις που θα εξαφανίσουν κάθε στοιχείο ιστορικής μνήμης. Μελίνα Μερκούρη, 20 χρόνια από το θάνατό της. Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τον Σοκράτη που έλεγε: «Δεν μπορώ να διδάξω σε κανέναν τίποτα. Μπορώ μόνο να τον κάνω να σκέφτεται». Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας από το χθες στο σήμερα. Εαντής 35 χρόνια αγώνων, διαβάτη, Σαλαμίνιε, δρόμος δεν υπάρχει. Τον δρόμο τον ανοίγεις εσύ προχωρώντας. Παρακαλούμε το βίντεο. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω το βίντεο. Η Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι. Η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της. Και αν το χάσουμε αυτό, χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο τον όρμο των Αμπελακίων,
όπου και η αρχαία πόλη της Αλαμίνας με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Κοινοσούρας και τη Χερσόνησο των Αμπελακίων, όπου έγινε η περίφημη ναυμαχία που αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ο χαρακτηρισμός του αρχαιολογικού ιστορικού τόπου αποσκοπεί στην προστασία του χώρου της ιστορικής ναυμαχίας από απειλούμενες ριζικές επεμβάσεις που θα εξαφανίσουν κάθε στοιχείο ιστορικής μνήμης. Μελίνα Μερκούρη. Βασιλιάς της Αλαμίνας. Η φυλή του ονομάστηκε Αντίδα και ο σύλλογος περιβάλλοντος αρχαιοτήτων βυζαντινής και λαϊκής κληρονομίας με σκοπό την προστασία, προβολή και ανάδειξη της ναυμαχίας της Αλαμίνος ονομάστηκε Εατής. Δεν υπάρχει πολιτισμένος άνθρωπος που να μην γνωρίζει ποιο θα ήταν το μέλλον του δυτικού κόσμου εάν είχαν νικήσει οι Πέρσες στη Σαλαμίνα το 480 π.Χ. Δεν υπάρχει σχολείο σε όλο τον πλανήτη που να μην διδάσκεται η ναυμαχία της Αλαμίνος. Δεν υπάρχει ιστορικός που να μην αναφέρει ότι το γεγονός της ναυμαχίας της Αλαμίνος ήταν η αρχή της γεννήσεως της ελευθερίας του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού και της διάσωσης της δημοκρατίας. Ο αρχαιολογικός χώρος της ναυμαχίας της Αλαμίνας αποτελεί ιστορικό μνημείο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Η προστασία, η ανάπλαση και η ανάδειξη του οποίου θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ελληνική πολιτεία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για την ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, όπως αυτός οριοθετείται από ολόκληρη τη Χερσόνησο της Κοινοσούρας και τη Χερσόνησο των Αμπελακίων, τον Όρμο των Σελινίων, τον Άγιο Γεώργιο και την Ψητάλη. Και ιστορικός χώρος της ναυμαχίας της Αλαμίνος στα Μπελάκια υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Το Σύνταγμα και οι νόμοι που αφορούν την προστασία των ιστορικών χώρων δεν εφαρμόζονται. Ο ως άνω χώρος βρίσκεται στην κατοχή του ΟΛΠ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, και στα χέρια κάθε κερδοσκόπου που έχει σαν στόχο το προσωπικό και μόνο κέρδος, διαφορώντας για την καταστροφή και την εξαφάνιση των ιστορικών μνημείων. Υπουργείο Πολιτισμού, μακριά από την αποστολή του και αδιάφορο. Τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι το 2011, εγκληματικά αδιάφοροι συμμετέχοντας με ανοχή και με αποφάσεις στην καταστροφή των ιερών χώρων. Μέσα σε αυτό το κλίμα έλαβε την πρωτοβουλία ο τότε νεαρός στρατιωτικός των υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, ο Χρήστος Μαριδάκης, να διεξάγει το 1975 ένα μακροχρόνιο δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα για τη διάσωση και αξιοποίηση του χαρακτηρισμένου υπό της πολιτείας ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλαμίνος, παγκόσμιας μοναδικής κληρονομιάς. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να δημιουργήσει τοπικό σύλλογο με σκοπό, μεταξύ των άλλων, την ενημέρωση αρχών και πολιτών. Τόλμησαν και το 1977 ιδρύθηκε ο Αθλητικός Όμιλος Θεμιστοκλής, όπου παρά τις δύσκολες συνθήκες κατάφερε πέραν του αθλητισμού να καθιερώσει την πρώτη εκδήλωση με το όνομα «Τα Σαλαμίνια», προκαλώντας το ενδιαφέρον της τότε τοπικής κοινωνίας, βάζοντας συγχρόνως υποθήκες για μελλοντικούς αγώνες. 1984, μετά την εθελοντική αποστρατεία του και απαλλαγμένος από περιορισμούς και κανονισμούς, ίδρυσε το Σύλλογο ΕΑΤΗΣ, Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχαιοτήτων Βυζαντινής και Λαϊκής Κληρονομιάς, όπου με τη δραστηριότητά του κατάφερε να προκαλέσει το ενδιαφέρον της πολιτείας, των πολιτών της Ελλάδος και του εξωτερικού. 1997. Αργότερα, συνέβαλε στην οργάνωση και λειτουργία Τρίτου Συλλόγου με την επωνυμία Αρχαία Σαλαμίνα. Ο σκοπός της δημιουργίας τριών συλλόγων ήταν η μαχητική πολυφωνία σε μια κοινωνία που βασίλευε η σιωπή και ο φόβος. Ο αγώνας προγραμματίστηκε να γίνει σε τρεις φάσεις. Πρώτη φάση,
αφιέρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον χώρο του Τύμβου και ενημέρωση με κάθε τρόπο για το πρόβλημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη φάση. Σύναψη συνεργασιών με πρόσωπα και φορείς. Τρίτη φάση. Δυναμικές διεκδικήσεις και ενέργειες κατά πάντων για την προστασία και ανάδειξη του χώρου. Αντίπαλοι, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, η αδυναμία του νόμου και ο φόβος των πολιτών. Με την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή και τον Αμερικανό καθηγητή Μίλερ ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες ανασκαφές στην αρχαία πόλη και την ανακάλυψη ενός οχυρωματικού τείχους μοναδικός στον κόσμο. Καθιέρωσαν τον εορτασμό για την αυμαχία της Σαλαμίνος, Σαλαμίνια, από το 1977 ως επίσημη εορτή στο Σώμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ δεκάδες χώρες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο σήμερα τιμούν το γεγονός στο Σύνταγμα, στο Τύμβο, στον Αρχαίο Λιμένα. Ο ΕΑΔΙΣ κατόρθωσε με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομογένειας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ΑΧΕΠΑΝΣ, η Νέα Υόρκη να ανακηρύξει και να γιορτάζει κάθε χρόνο την ημέρα της ναυμαχίας της Σαλαμίνος ως ημέρα δημοκρατίας. Με εισήγηση του Χρήστου Μαριδάκη καθιερώθηκε στο Δήμο Σαλαμίνος η 29η Σεπτεμβρίου ως τοπική αργία ημέρα αφιερωμένη στο πολεμικό ναυτικό. Με εισήγηση του Χρήστου Μαριδάκη δημιουργήθηκε το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων των Σαλαμινομάχων, 23 πόλεις κράτη σημερινή δήμη που συμμετείχαν στην αυμαχία. Οι Χρήστος και Κυριάκος Μαριδάκης επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Στεφανόπουλο, για να προστατευτεί άμεσα ο ιστορικός χώρος της ναυμαχίας και να μπουν τα ιστορικά μνημεία στα Ολυμπιακά προγράμματα. Ενημερώθηκαν οι παρακάτω διευθύνσεις οργανισμοί, UNESCO, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Παγκόσμια Οργάνωση Αρχαίων Μνημείων. Κατέθεσαν φάκελο για ένταξη όλων των ιστορικών αρχαιολογικών περιοχών της ναυμαχίας της Σαλαμίνος στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO στην Αθήνα, κυρία Τζιτζικώστα. Διευνοποίησαν το θέμα της ναυμαχίας στα διεθνή ενημέρωση και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατέθεσαν επερωτήσεις του ΕΑΔΙΣ για τη διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού μας γεγονότος. Ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέδειξαν τα ιερά μνημεία της ναυμαχίας και τους πολύχρονους αγώνες του Συλλόγου. Μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου ΕΑΔΙΣ ήταν η συμπληρωματική δημιουργία ζωνών Α, βάζοντας φραγμό σε κάθε διαπλεκόμενο που είχε προγραμματίσει την περαιτέρω καταστροφή του χώρου. Συνεχίζουν να προβάλλουν παγκοσμίως το ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας. Ο Κυριάκος Μαριδάκης, με συνεργάτες του Συλλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προέτερεψαν τις αμερικανικές κινηματογραφικές παραγωγές στη δημιουργία μιας ταινίας με θέμα την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Ο Κυριάκος Μαριδάκης επίσης κατασκεύασε την πρώτη ξενόγλωση ιστοσελίδα για την παγκόσμια τουριστική προβολή του νησιού και της ναυμαχίας. www.visitsalamis.wix.com/gr. Δημιουργήθηκε
ένα παγκόσμιο δίκτυο που ζητά άμεσα να προστατευτεί ο ιερός χώρος της ναυμαχίας και να συμπεριληφθεί στην UNESCO. Παράλληλα, ο ΕΑΔΙΣ έδωσε και δίνει μάχες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και σε κάθε διεθνή οργανισμό, προκειμένου να ενταχθεί η περιοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ για να ολοκληρωθεί το όραμα και να γίνει ο τόπος μας το σημείο αναφοράς του κόσμου. Ο πολύχρονος αγώνας δεν πήγε χαμένος. Ο σπόρος που έριξαν άρχισε να φυτρώνει. Ήδη πολίτες, σύλλογοι, οργανισμοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, άρχισαν να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν διλήμματα στις αρχές της ελληνικής πολιτείας και παράλληλα τρόμο και προβληματισμό σε κάθε καταστροφέα. Όλοι τους πλέον έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να νικήσουν ένα σύλλογο που παλεύει για το ό,τι πιο ιερό έχει ένας Έλλην, την ιστορία και τον πολιτισμό του. Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο αγώνας του ΕΑΔΙΣ. Ένας πολύχρονος αγώνας αγωνίας, πολλών επεισοδίων, πολλών προσπαθειών για να τους εξαγοράσουν, να τους τρομάξουν και να επιχειρήσουν μέχρι να τους δολοφονήσουν. Η ουσία είναι ότι ο ΕΑΔΙΣ θα συνεχίσει αυτή τη μάχη και να είναι σίγουροι ότι η προσπάθεια αυτή θα γίνει εφιάλτης σε όλους αυτούς που ζητούν την εξαφάνιση από προσώπου γης των χώρων θυσίας των Σαλαμινομάχων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα η αρχαία Σαλαμίνα, ο αρχαίος λιμένας και ο τύπος των Σαλαμινομάχων να χαρακτηριστούν σαν νεότερα ευρωπαϊκά και παγκόσμια μνημεία. Πρώτον, για να υπενθυμίζει όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, Ευρωπαίους, αλλά και σε όλο τον κόσμο την υποχρέωση που έχουν για την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτήν την ιστορική αναδρομή που μας έφερε... Ένα λεπτό, Ρίτσα. Μισό λεπτάκι. Έχει κάτι σημαντικό να δούμε ακόμα. Και ανεβήκαμε εδώ. Περιμέναμε να δούμε κάτι, να βρούμε αρχαία.
Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα πεταμένο καράβι δίπλα και έναν χώρο όχι απροστάτευτο, αλλά δεν έχει δώσει κανείς σημασία. Τι ακριβώς γίνεται? Η απάντηση είναι, πρώτον, ότι ο χώρος αυτός είναι ιερός στα χαρτιά και στην ιστορία. Στην πραγματικότητα εγκατελειμμένος. Εδώ βρισκόμαστε πάνω στον τοίχο των Σαλαμινομάχων. Γύρω-γύρω υπάρχουν οι τάφοι, συλλημμένοι, κατεστραμμένοι. Δεκέμβρης 2005. Έχω οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, πάμε κάτω και βλέπουμε αυτά χάλια. Η τάξη των Σαλαμινομάχων καταστραμμένη, μπάζα μέσα στη θάλασσα, τρίρις από την εποχή εκείνη από την αμαχία της Σαλαμίνας, στο βυθό της Σαλαμίνας, να φαίνονται μάλιστα. Και εκεί πέρα, σαπιοκάραβα, σκουριά, λίμματα, τοξικά, δηληστήρια. Πάω στον προϋπολογισμό. Τους λέω αυτή η κατάσταση είναι. Πέστε μου τι κάνουμε. Εποχή Ζαχόπουλου σημειοκράμμα. Κουβέντα. Γιατί ρε παιδιά κουβέντα. Ψάχνω να δω γιατί. Γιατί δεν μου λένε κάτι. Και ανακαλύπτω όμως θα δείτε με έγγραφα. Από το 2005 λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να κατακτηθεί αυτή η περιοχή από επιχειρηματίες της θάλασσας και να κάνουν εκεί πέρα ένα λιμάνι που τον καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό για αμοβολές, για επισκευές πλοίων, για αφόβλητα, για ό,τι θέλετε. Κάποιος θέλει πια να βάλουν χέρια ακόμη και στον Δήμο των Σαλαμινομάχων. Και ξαφνικά σήμερα, το 2010, ένας άνθρωπος που παλέει στην ιστορία εδώ και 5 χρόνια, μαζί με άλλους δύο σέρφους, είναι Ιρανό άνθρωπος, παίρνει τηλέφωνο προχθές, ήξερε ότι πρέπει κάποιος να βρει στο σπίτι. Και λέει, χάνουμε την περιοχή των Σαλαμινομάχων από τους Κινέζους. Και τα λένε όμως. Τι έχει συμβεί? Κύριε Καταβέλα, δεν είμαστε μάρτυρες εμείς, απλούστατα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Πολύ καλοί φίλοι μας στέλνουν άγνωστοι ορισμένα σχέδια, ορισμένα έγγραφα. Και θα δείτε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο όχι απλά για εκμετάλλευση, για εξαφάνιση του χώρου. Είχα την απορία γιατί η Ψιτάλια ενώνει στον χώρο της Ναυμαχίας, έγινε αυτό που έγινε. Δεν ήξερα. Απευθυνόμενο λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου δέχτηκαν την εισήγησή μου και θα ζητηθεί, με όλα τα στοιχεία, κύριε Πρέτρε, παράλληλα έστειλα και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Και τι μου λέει, ξέρετε. Περιμένετε να δείτε, να δούμε μάλλον τι σας λέει, τι έχουμε τώρα. Μπράβο. Προχωράω λοιπόν. Ένα λεπτό. Ναι. Δώστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το έγγραφο. Το έγγραφο από το Οργανισμό Ενωμένων Εθνών που το έχει στείλει αποστολέας είναι ο κύριος Μποσλέρ, υπεύθυνος Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τον ΟΗΕ. Για να δούμε τι απάντησε στο έγγραφο που το έστειλε ο κύριος Μαριδάκης ο κύριος Μποσλέρ από την, είναι υπεύθυνος του Κέντρου, είπαμε, του Παγκόσμιου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δέθηκα μεγάλη χαρά το γράμμα σας στις 29 Απρίλη του 2009 με θέμα την προστασία του νησιού της Σαλαμίνας. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε λάβει υπόψη μας τις ανησυχίες σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, προσέξτε τώρα αυτό, ότι το μέρος αυτό δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τα μέρη παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO, ούτε στον ενδεικτικό κατάλογο της Ελλάδας. Κρατήστε εδώ αυτό, σας παρακαλώ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του ΟΗΕ, της UNESCO, υπεύθυνος του Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας, του ΟΗΕ, είναι της UNESCO, αλλά η UNESCO πάει στον ΟΗΕ. Υπεύθυνος λοιπόν και από την Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας, τι απαντάει στον κύριο Μαϊδάκη, ότι η περιοχή που έγινε ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τα μέρη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO, ούτε στον ενδεικτικό κατάλογο της Ελλάδας. Δεν υπάρχει λοιπόν στο ενδεικτικό. Τι είναι αυτό που ήταν? Ο δε χαρακτηρισμός που έχει γίνει από τη Μελίνα τη Μερκούρη επί τη ευκαιρία λέει ότι είναι παγκοσμίου ακτινοβολίας και ότι θα πρέπει να διαφυλαχτεί προκειμένου να το παραδώσουμε σε όλες που έρχεται. Και λοιπόν μία απόφαση, η οποία την περιοχή την όλησε. Την πατέχει. Την έκανε αδόμη. Την έκανε αδόμη. Ακρόπολη. Μπράβο. Και έρχεται τώρα τι? Και έρχεται τώρα λοιπόν στις 4 του μηνός, μεθαύριο, την Πέμπτη, που θα κάνουμε την απόφαση εμείς. Μάλιστα. Και ζητάει ο κύριος Ανομερίδης στην κυβερνητική επιτροπή που προεδρεύει ο κύριος Πάγκαλος, ναι, να αλλάξει χρήση γης. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Ναι, ναι. Να φύγει δηλαδή το αδόμητο για να μπορέσει η περιοχή να πάει στον ΟΠ και ο ΟΠ με τη σειρά του
να το δώσει εκεί που πρέπει να το δώσει. Πού, προσέξτε. Κινέζοι. Προσέξτε. Ξέρετε, προσέξτε αυτό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κάποιος κύριος μας είπε ότι το ναυπηγείο του κυρίου Διαμαντή, επειδή είναι ο τύμβος αναμινομάχων δίπλα, πρέπει να φύγει να πάει στους Κινέζους. Για να πάει στους Κινέζους θα πρέπει να λύσει τη διαφορά με το δημόσιο που του ζητάει, ζητάει χρήματα. Και λέει, σας το χαρίζω τον τύμβο, πάρτε ένα μικρό κομμάτι γης, αφήστε εμένα εδώ, γίνεται αδόμητη περιοχή, για να μπορεί ο Κινέζος μετά να χρησιμοποιήσει την περιοχή και από την άλλη πλευρά. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο. Προσέξτε με, κύριε Μπρετέ. Αυτό εδώ πέρα είναι η κύρωση της συμβάσεως. Κόσκο. Μάλιστα. Το λιμάνι. Που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι υπογεγραμμένο και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία. Η σύμβαση αυτή που γίνεται, κύριε, τι μας κάνει χάρη και λέει, τα δίνουμε όλα στην Old Paris την καινούργια, εξαιρουμένως βέβαια αυτό το μικρό κομματάκι γης που έχουμε, ας πούμε, αυτό το άγαλματάκι, το άγαλμα, και ένα μικρό κομματάκι του λιμανιού κάτω-κάτω. Τα υπόλοιπα τα παίρνει. Και τι γίνεται. Και λέει ο στο 9,8, ότι θα είναι υπεύθυνο για την προστασία, λέει, του χερσαίου και θαλασσίου περιβάλλοντος των αρχαιοτήτων. Προσέξτε τι έργο στα κυρία μου τώρα. Ένα μήνα μετά, να το, εδώ, στέλνει έκτατη εντολή, φτιάξτε τώρα εγκαταστάσεις για πλοία. Επίγον χαρακτήρα, προς την Αρχιμίδη Σατέ. Έτσι το υπολογίζει. Το τι έχει στο μυαλό του ο Ολ, ακούστε λοιπόν τι έχει στο μυαλό του Ολ. Μεταφορά σύμφωνα με το ΚΕΠΕ όλων των εγκαταστάσεων από το πέραμα εκεί. Ένα. Δεύτερον, λιμενοποίηση όλου του χώρου της Αρχαίας Αναμήνους. Και παράλληλα περνάει στην τρίτη φάση. Όπως λέει ότι είμαστε μάτις, η τρίτη φάση θέλει όλη η νότια αχτή της Αλαμίνος, όπου γίνει το μεγαλύτερο γεγονός, σιγά σιγά να περιέλθει προς ενοικίαση. Με δύο κουβέντες, το νησί της Αλαμίνος στην ουσία πάει να εξαφανιστεί. Αυτό έγινε δηλητό από τις εκπομπές του κ. Χαρδαβέλα, γι' αυτό την Πέμπτη θα έχουμε την απάντησή μας. Αυτά προς... Και πήγανε μέσα τον κύριο του αρχαιολόγου, να ζήτησαν τη βοήθειά μου. Ένα. Ακόμα και υπήρχε σκέψη, ξέρετε πού να πήγαινε. Στο Κησέα. Μπορεί να το ξέρει και εσύ. Για λόγους υπουργής άμυνας να αλλάξει η ζώνη. Όχι, όχι, όχι. Και τρίτον, προσέξτε με παρακαλώ πολύ. Στέλνει σήμα η εφορία των αρχαιοτήτων. Γίνονται Μογγολές τώρα. Σε έναν χώρο που απαγορεύεται. Και τι να συλληφθούν, τι γίνεται. Στις 3 Δεκάτου 2009, ρωτήστε τον Υπουργό Πολιτισμού, δεν σας δίνω ανασφαλή. Από πού. Από πού η Υπουργή έδωσε ανασφαλή. Τι, δεν το κατάλαβα. Τι είπες, με στην Βουλή δίνω ανασφαλή. Σε ποιους. Στον νόμο. Και ερχόμαστε μετά. Και κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνει σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Μίχα, του Νομάρχη και του κ. Ανομερίτη, οι οποίοι πήραν απόφαση. Διότι τον κ. Μίχα τον καλέσαμε σήμερα εδώ πέρα. Το ξέρω. Ο κ. Μίχα είναι σε μια αντίστοιχη επιτροπή, νομίζω. Δικιά σα απέναντι, δεν ξέρω ποιο. Είναι απέναντι μα. Απέναντι σα. Ο κ. Μίχα λοιπόν είπε στη δημοσιογράφο. Συνεργάτη μου, τον πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ξέρω το θέμα, κάτι τέτοια μας έλεγε. Γιατί έχω υπογραφές εδώ πέρα που υπογράψει μεταφορά να φυγείουν από το πέρα να πάνε σε αρχαιολογικούς χώρους. Εδώ είναι. Ναι. Άμα θέλει κουβέντα, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό. Ορίστε. Παρακαλώ πολύ, δεν μπορεί να πάρει τον κύριο Μίχα τηλέφωνο. Γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε. Ένα λεπτό. Αφήστε με σας παρακαλώ πολύ να καθοδηγήσω τα πράγματα, διότι ο κύριο Μίχα, κυρίες και κύριοι, είναι νομάρχη Πειραιά. Ωραία. Τον πήραμε λοιπόν τηλέφωνο προχθές. Του λέμε Ελλάδα γιατί υπάρχει θέμα Αλαμίνας. Τον πήρε ο κ. Παναγιώτης Γυράς, συνεργάτης μου στην ομάδα του Θεάτρου Κόρη. Η απάντηση που δώσει ο κ. Μίχας είναι ότι δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι να κουβεντιάσω. Εδώ πέρα ο κ. Μαριδάκη λέει ότι ο κ. Μίχας έχει υπογράψει. Τι έχει υπογράψει πότε. Καταρχήν, δύο πράγματα έχω να πω για τον κύριο Μίχα. Τι έχει υπογράψει το θέμα. Έχω έγγραφο εδώ πέρα τώρα. 24/9/1999. Που έχει υπογράψει μεταφορά ναυπηγείων από το πέραμα επάνω σε εγκαταστάσεις αρχαιολογικές, ενώ είχε ενημερωθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι εκεί είναι εγκαταστάσεις. Θέλω λοιπόν να πάρω τον κύριο Μίχα τώρα τηλέφωνο και θέλω να τον ρωτήσω τι συμβαίνει. Ποιος λέει αλήθεια. Έχει υπογράψει τέτοιο έγγραφο ή δεν έχει υπογράψει. Είναι αυτή τη στιγμή συμμέτοχο σε μια προσπάθεια να καταστραφεί όλος ο χώρος εκεί πέρα των Σαλαμινομάχων για να γίνουν επενδύσεις από τους Κινέζους και από τον Όλ και δεν ξέρω τι ή όχι. Θα είναι σοβαρά ζητήματα, δεν μπορεί να μένουν έτσι. Έχω μάθει εδώ πέρα στην Ελλάδα να κουβεντιάνε τέτοια σοβαρά θέματα, να περνάνε έτσι από εκπομπές, να γράφει μια εφημερίδα κάτι την επόμενη μέρα. Πάμε παρακάτω μετά. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, για να κλείσω το θέμα της Σαλαμίνας και να δούμε αν θα βρούμε τον κύριο Μίχα. Είμαστε στη φάση λοιπόν όπου εσείς μεθαύριο κινητοποιήσετε. Κατεβαίνετε στον Πειραιά, δίνετε τη διαμαρτυρία σας στον όποιον. Για πρώτη φορά η μαγιστάκη πολύ ωραία.
Και την ίδια μέρα στην εταιρεία. Και την ίδια μέρα συνεδριάζει μια επιτροπή, τι είναι αυτή. Είναι μια πτωχισίν. Πτωχισίν, μπράβο. Για να αποφασίσει αλλαγή. Για μια δεκαετία θα αλλάξει όλα τα σχέδια της περιοχής. Μάχη. Σαλαμίνας. Έχω και ένα στοιχείο. Να μαχαιρέσω. Πέτυχα αυτό να κλείσουμε. Το Υπουργείο παρουσία με την πρόσκληση από την Γενική Γραμματεία Λίνα Μελιδόνη, θα ήθελα να μιλάγα με την κυρία Μελιδόνη, πραγματοποίησε σύσκεψη, χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων από το νησί με θέμα τη συνέχιση των αμοβολών του Υπουργείου Πολιτισμού στην ατόμικη περιοχή της Αρχαίας Σαλαμίνος, κ. Ζούρας. Συμμετείχαν μεταξύ των άλλων ο κ. Ανωμερίτης του ΟΛ και ο κ. Μίχας, από ό,τι διαβάσαμε από τις εφημερίδες, από εκεί το πήρα αυτό από τις εφημερίδες. Δεν απαντάει ο κ. Μάλιστα. Νομάχης. Αυτά προ το παρόν. Μάλιστα, θα συνεχίσουμε αργότερα. Εδώ πέρα κύριε Σκύρη, θα βάλω μία ανωτελεία. Μία ανωτελεία, όμως όχι τελεία, μία ανωτελεία. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σοβαρά παράδειγμα αυτό που γίνεται. Ιδιαίτερα σε μια τέτοια εποχή για την Ελλάδα. Επιμένω και το ξαναλέω. Ο χώρος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Οι τάφοι που υπάρχουν εκεί πέρα. Οι αρχές τρεις που είναι στο βυθό, πολύ ρηχά, στο βυθό της Σαλαμίνας. Θα μπορούσε να είναι ένα θαυμάσιο ναυτικό αρχαιολογικό μουσείο. Και το καταστρέφουνε. Και το καταστρέφουνε διότι οι επιχειρηματίες της περιοχής, διότι ο κύριος Αρκαδίας, όπως λέγεται, διότι οι Κινέζοι, διότι όλοι αυτοί έχουν συνασπιστεί να φάνε αυτόν τον χώρο, να τον χάσουμε, να τον εξαλείψουμε. Δεν μπορείτε κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτό τώρα που σας έστειλαν από την UNESCO, από τον ΟΗΕΟ, οπότε δεν είναι στη λίστα. Ποιος τους ενημέρωσε ή δεν τους ενημέρωσε ότι δεν είναι στη λίστα. Κάποιος να έχει ενημερώσει. Έστειλε μια επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να έχετε αυτή την επιστολή. Στέλνει στην ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ τα αρχαιοτήτων και λέει αναφέρατε μας, μα τι λένε αυτοί. Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν ενημερώσει ούτε την UNESCO ούτε εμένα τι λένε τώρα αυτοί. Μάλιστα. Παράλληλα. Για να σας παρακαλώ το έγγραφο αυτό που τι σύσκεψη θα γίνει μεθαύριο για να το δούμε και αυτό να τα κλείσουμε. Α, μπράβο για τον Όρπι. Είναι αυτό το έγγραφο. Ένα έγγραφο τώρα που λέει ακριβώς τι θα γίνει σε αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι. Οργανισμός Λιμνός Πυρός Διοίκησης, προτινόμενα θέματα για ένταξη στο νοτιχιαστικό σχέδιο Πειραιά 2010-2020. Αυτό είναι λοιπόν το έγγραφο και λέει τίτλος έργου «Επαναδιατύπωση όρων εργασιών περιοχής Κοινοσούρας συσχετίζεται και με ναυπηγοεπισκευαστική βάση Πειραιά». Φορέας Ολυπνομαρχία, Εποπτεύουν Υπουργείο Πολιτισμού, παρατηρείς απαιτήσεις ενώσεις με Υπουργείο Πολιτισμού για αλλαγή χρήσης σε τμήμα της Κοινοσούρας. Είναι συνεχιμένο. Θα λέω όλα, αλλαγή χρήσης. Ναι. Τι θέλουν να κάνουν. Δεν χρειάζεται. Αλλάζουν τη χρήση σε αυτή την αρχαιολογική περιοχή, την παίρνουν οι επιχειρηματίες, την Κινέζοι, την οποιοδήποτε. Πάνε και οι τίμοι, πάνε και οι τάφοι, πάνε και οι τριήρες, πάνε όλα. Και διαλυθήκαν. Πολύ ωραία. Δεν θα γίνει. Και βεβαίως πάντοτε θα υπάρχει το ερώτημα σε όλους σας και σε μένα. Δεν θα πάει κανείς φυλακή ποτέ για τέτοια εγκλήματα. Ποτέ δεν θα πάει κανείς ένας φυλακή. Διότι ο κόσμος θέλει να πληρώσει. Και θα ματώσει. Και βλέπετε ότι αντιμετωπίζουν την κατάσταση πρώτη φορά από το λεπτό. Είμαι 40 χρόνια δημοσιογράφος. Μόλις μια κυβέρνηση έλεγε, ξέρω εγώ, μείωση εκεί του επιδόματος ή καταργό του τάδε, στον δρόμο όλοι. Χαμός. Πρώτη φορά μια κυβέρνηση. Έχει μια τρομακτική ευκαιρία. Έχει το λαό μαζί της. Έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να πληρώσουμε. Εκείνο που δεν δέχεται όμως κανείς μας είναι πάλι για μια ακόμη φορά να είμαστε θύματα. Να πληρώσουμε και να τα ξανακλέψουν κάποιοι. Θέλω να ρωτήσω την κυρία της παρέας. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα βλέπετε σαν ένας νέος άνθρωπος. Εγώ λέω το εξής, εγώ λέω να βγάλουμε και την ιστορία της Σαλαμίνας από τα βιβλία, να μην προβληματίζονται και τα παιδιά να μαθαίνουν για τη Σαλαμίνα και να τελειώνουμε. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Αυτό έλεγα πριν και στον κύριο Μαραϊδάκη, ότι εάν ήμασταν στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, θα είχαν γίνει προσπάθειες, θα είχαν ανασυρθεί οι τριήρης, θα είχαν ανασυρθεί από το βυθό, όλα αυτή η θησαυρή που υπάρχουν εκεί πέρα. Και εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Τα μπαζώνουμε κιόλας. Και αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τα πράγματα από κοντά,
αυτόπτης μάρτυρας των εγκλημάτων που έχουν γίνει εκεί. Πετάγανε τους τάφους και τα κόκαλα μου πάντα μέσα στη θάλασσα. Στη θάλασσα, τα μπαζόνανε και τα σπρώχνανε στη θάλασσα να παιχτείνουν συγχρόνως. Αφενός μεν να ρίξουνε το λοφάκι αυτό, αφετέρου δεν να μεγαλώσουν την παραλία. Να μπουν μέσα στη θάλασσα για να διευκολύνουν τη μεγέντηση του ναυπηγείου. Σας ευχαριστώ. Ήταν μια περιοχή, μια περίοδος, στην οποία δεν μπορούσε βεβαίως και πολλά να πεις για την κατάσταση που σιγοντάριζε ο Διαμαντής. Σιγοντάριζε τον Διαμαντή. Πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή της Σαλαμίνας. Από 6 χρονών ήρθα εδώ. Και η κατάσταση που παρατηρείται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Σαλαμίνας, αντί για αρχαία βλέπουμε ναυπηγεία και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους ανθρώπου. Οι αρμόδιοι εδώ έχουν την εντύπωση ότι εάν θα βιομηχανοποιηθεί η περιοχή αυτή, ότι τα παιδιά τους θα γίνουν βασιλιάδες. Εγώ διερωτάμαι και λέω, πότε μπορεί κανείς να βγάλει ένα ξεκούραστο ψωμί και να είναι κύριος και μεροκάματο, να πηγαίνει με τη μουτζούρα ή να είναι κύριος στη λέξη και στην εμφάνιση. Να βγάζουμε το ψωμί μας με τη μουτζούρα ή με την πένα σαν κύριοι, διότι εάν θα αξιοποιηθεί το μέρος αυτό και τουριστικοποιηθεί, που είναι ένα, έχω επαναλάβει τη λέξη αυτή στη τηλεόραση, ένα παγκόσμιο προσκυνητάρι έπρεπε να γίνει εδώ και να έρχονται όλες σε φυλές της γης να προσκυνάνε τη λέξη ελευθερία που απορρέει από αυτό εδώ πέρα το μέρος και μόνο. Διότι η ναυμαχία της Σαλαμίνας έσωσε την Ευρώπη και όλους τους λοιπούς. Τον καιρό που κάναμε εμείς Παρθενώνες και Ακρόπολες, αυτοί ζούσανε ακόμα εν σπηλαίης και όρεση και τεσοπές της γης. Οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί. Εσείς τι είδατε σε ηλικία 17 χρόνων? Είδα τις Τριήρης μετά από μία μεγάλη κακοκαιρία, η οποία είχε κρατήσει τότε γύρω στις 12 με 13 μέρες. Ξερίζωσε πολλά πράγματα, τότε δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης να ξέρουμε ή να μας πούνε ούτε για τον καιρό, ούτε τα ταμποφόρ, ούτε και τα λοιπά. Όμως έγινε αυτό που έγινε και εγώ όταν βγήκα να ψαρέψω είδα τον πυθμένα της θάλασσας κάτω, όχι όπως τον ήξερα. Ήτανε αναμοχλευμένος και τα κάτω ήτανε απάνω που λέει. Εκεί αντιμετώπισα δύο Τριήρης, τις οποίες μάλιστα ο πατέρας μου, φορεμένος, μου λέει, είδαμε και το έμβολο, πώς το λένε αυτό, ένα στρογγυλό που έχει απάνω, μια ροζέτα μεγάλη που έχουν συνήθως οι Τριήρης όπως βλέπουμε, και από εκεί βγάλαμε το συμπέρασμα, είναι Τριήρης. Δηλαδή τώρα κάτω από τα ναυπηγεία υπάρχουν οι Τριήρης. Κάτω από τα ναυπηγεία δεν υπάρχουν οι Τριήρης, διότι τα ναυπηγεία είναι στην ξηρά. Μιλάμε τώρα για το ναυπηγείο αυτό το απέναντι και μόνο. Όμως, εκεί ακριβώς έχουν γίνει κάτι άλλα πράγματα, πολύ χειρότερα από τις Τριήρης. Αν θα πάτε απάνω στον τύμβο και μπείτε μέσα, θα δείτε τους τάφους καινούς. Εγώ τους είδα με οστά και με πλάκες. Πήρανε τις πλάκες. Πού τις πήγανε εκείνοι που τις πήρανε? Πού τις πήγανε? Μπάζα τις κάναμε. Με καταλάβατε? Διότι και έχουν μείνει τώρα μόνο δύο σχεδόν, να πούμε, τάφοι, οι οποίοι αυτοί ήταν πολύ τάφοι γύρω στον τύμβο. Εάν είχε νοικοκυρευτεί το αμπελάκι ο αρχαίος λιμένας, θα είχε να προσφέρει και στους περιοίκους εδώ όλους ένα καλό μεροκάματο, ένα καλό
ψωμί, ένα μεγάλο τσουκάλι. Μάλιστα, Ρίτσα μου. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή την ιστορική αναδρομή που μας έφερε μνήμες από το παρελθόν, ρίγη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, έφτασε η ώρα να έρθει στο βήμα ο άνθρωπος που αφιέρωσε όλη τη ζωή για τη διάσωση όλων των ιστορικών περιοχών της επικής ναυμαχίας. Όλοι εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίζει με το ίδιο πάθος για τη διαφύλαξη του πολιτισμού μας ένας σύγχρονος Θεμιστοκλής που όπως χαρακτηριστικά έχει πει. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι επόμενες γενναίες ότι όποιος αγωνίζεται για την ιστορία και τον πολιτισμό του δεν κουράζεται, δεν φοβάται και δεν εξαγοράζεται. Η προσφορά προς την πατρίδα είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα και δεν θα πρέπει να περιμένει ανταλλάγματα ή τιμές. Κυρίες και κύριοι, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Συλλόγου ΕΑΝΤΙΣ, κύριος Χρήστος Μαριδάκης. Ελληνίδες, Έλληνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το γιο μου και τα κορίτσια, γιατί εγώ τα είδα για πρώτη φορά αυτά, για τη συγκινητική αυτή προσφορά τους, μπροστά του μόνο και στην οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που απεκάλεσα Ελληνίδες, Έλληνες, δεν ξεχώρισα κανέναν, διότι το να έχεις τον τίτλο του Έλληνα και της Ελληνίδος, δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος πολυτιμότερος και μεγαλύτερος. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί ό,τι είχατε να δείτε το είδατε. Θα εξηγήσω μόνο 2-3 πραγματάκια. Δεν ξέρετε πόσο περίμενα μετά από 35 χρόνια να ήταν η ημέρα εορταστική. Μια ημέρα όπου θα έκλεινε ο κύκλος του ΕΑΝΤΙΣ, όπως είχα πάρει απόφαση πριν από 5 χρόνια. Γιατί η αποστολή μας έχει τελειώσει στην ουσία. Έτσι έλεγα τότε. Κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε. Μετά βγήκε μια καινούργια δημοτική αρχή, η οποία ανέλαβε, πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Συνεργαστήκαμε μαζί της και μάλιστα είναι η πρώτη δημοτική αρχή στην ιστορία της του νησιού που πήρε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και δεν ξέρω αν της βγήκε καλό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια εκπομπή σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τώρα. Αυτά που θα πω θα τα ακούσει όλος ο κόσμος. Τώρα που μιλάμε είναι καθηγητές και μαθητές σε πανεπιστήμια που βλέπουν ότι γίνεται εδώ και καταγράφεται. Δεν πολιτεύομαι καταρχήν, μια και είναι προεκλογική περίοδος. Γιατί πάρα πολύ απλά πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να προσφέρει στην υπηρεσία και στον τόπο του χωρίς κανένα τίτλο. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, ο τίτλος του Έλληνα είναι μοναδικός. Και δεν σας κρύβω ότι αγωνίζομαι και εγώ και τα παιδιά μου και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι τώρα, όταν περάσουν τα χρόνια, τουλάχιστον η ψυχούλα μας, μόνο αυτό μπορεί να διοικήσουμε, την ψυχή τη δικιά μας, να φύγουμε υπερήφανα. Ότι πράξαμε το καθήκον μας. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Τι είναι εκείνο που μας έκανε να ενεργοποιηθούμε? Τα τελευταία 3-4 χρόνια παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Αυτά που ακούσατε και είδατε, μην νομίζετε ότι ήταν περαστικά. Από τη Σαλαμίνα πέρασαν διάφορες φυλές. Αλλά η πιο βάρβαρη επιδρομή και κατοχή είναι του οργανισμού λιμένος Πειραιός. Είναι τέτοια η καταστροφή του που απορώ πως δεν έχουν κάτσει στο σκαμί να λογοδοτήσουν. Για τις πραγματικά καταστροφές, όχι σε βάρος της υγείας μόνο, όχι σε βάρος της οικονομίας, αλλά και σε βάρος
του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Θα προσθέσω 2-3 πραγματάκια για να καταλάβετε τι γίνεται εκεί. Όταν ξεκίνησα τον αγώνα μου, νεαρός, ήθελα να μάθω ποιους έχω απέναντί μου. Έτσι άφησα ένα μεγάλο διάστημα να πάρουμε πληροφορίες. Ποιους έχουμε απέναντι. Τότε κατάλαβα ότι απέναντί μας είχαμε, ας το πούμε, πέμπτη εξουσία. Μια εξουσία που δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. Ούτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μακρύ του χέρι ήταν ο νομάρχης ο Μίχας, ο οποίος μέσα στην τηλεόραση είπε «Ναι, εγώ έδωσα άδεια να γίνουν αμοβολές στην Αλφα Ζώνη». Ποιος θα τολμήσει να πάει κόντρα στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους δημόσια και να μην συλληφθεί αμέσως για παράβαση καθήκοντος και για πολλά άλλα. Ποιος πολιτικός εν ενεργεία μπορεί να πάει κόντρα στο Σύνταγμα αν δεν συλληφθεί και έχει κάτι πρωτοσία. Δεν φοβάται. Δεν φοβήθηκε. Όχι μόνο αυτός και οι άλλοι. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι ήταν η πέμπτη εξουσία και κάτω από αυτούς τα συμφέροντα, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, και μια και ήρθε ο φίλος μου ο Τάσος Νεράτζης, γεια σου φίλε Τάσο, σε είδα, ένας καλός φίλος, που λέτε τα συμφέροντα δεν είναι μόνο τα διαπλεκόμενα της Ελλάδος και του εξωτερικού, αλλά όπως σας πω πιο κάτω, ετοιμαστείτε να ακούσετε την είδηση. Ήταν και τα τοπικά συμφέροντα, όπου είχαν εφαρμόσει το εξής πρόγραμμα και σκεύγιο. Ελέγχουμε την τοπική κοινωνία με κάθε τρόπο. Και το είχαν πετύχει. Με το μέρος μας λοιπόν έχουμε πολιτικούς, οικονομικούς, αόρατους εχθρούς και ορατούς. Με ισχυρή δύναμη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν ακούνε κανέναν. Θα είδατε προηγουμένως ότι η ζώνη Α, η ιστορική ζώνη, ήταν η Ψιτάλια. Θα ακούσατε από τον Χαρδαβέλα που είπε, ξέρετε, ο Οργανισμός του ΟΗΕ μας απήντησε ότι δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα καταγεγραμμένο το διάταγμα του χώρου της ναυμαχίας. Αυτό δεν έγινε στην τύχη. Υπήρχε ένα πρόγραμμα καταστροφής και εξαφανίσεως από προσώπου γης όλης της περιοχής της αρχαίας Σαλαμίνας. Εμείς ανακαλύψαμε στα σιτάρια τους και τα σχέδιά τους. Βλέπετε εκεί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, όταν τα βγάλαμε στην επιφάνεια, μάθαμε λοιπόν ότι από τον ΟΛΠ έφυγαν ορισμένοι υπάλληλοι και από άλλα υπουργεία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ευαισθητοποιημένοι Έλληνες, τόσο στη Βουλή, αγαπητέ φίλε Τάσο, όσο και στα υπουργεία, πλέον μας είχαν μάθει και μας πληροφορούσαν. Έτσι εμείς λοιπόν, για να μην αντιμετωπίσουμε τα θηρία των νομικών υπηρεσιών, πληροφορούμε τους δημοσιογράφους και μέσω των δημοσιογράφων λέγαμε, είπε η καθημερινή, είπε η βραδινή, γιατί παραδείγματος χάρη η καθημερινή έγραψε για πρώτη φορά ότι η Καθρίν Τέλς, η υπεύθυνη που είναι για το περιβάλλον, μετά από δικιά μας επιστολή, ήρθε στο Αμπελάκι και ανακάλυψε τι. Πυρηνικά απόβλητα. Ανακάλυψε τοξικά απόβλητα δίπλα από τα σπίτια. Που ήταν κρυμμένα. Δηλητηριάζοντας και φαρμακώνοντας τον κόσμο. Τότε λοιπόν έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση. Αποτέλεσμα, μόνο η καθημερινή το γράψε. Κινητοποιήθηκε το σύστημα για να μην γράψει τίποτα. Έτσι δεν μάθαινε ο κόσμος τίποτα απολύτως. Η δε τοπική κοινωνία έβλεπε λοιπόν ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν μίλαγαν και είχαν σαν δικαιολογία, ξέρετε, είναι περιοχή του Αμπελακίου. Ξέρετε, να φάει ψωμί ο κόσμος. Ξέρετε, άμα κλείσουμε τα ναυπηγεία. Και δεν ρώτησαν εκεί πιο κάτω, μήπως με αυτόν τον τρόπο θα έρθει μια κάποτε οικονομική κρίση, ότι δεν προσφέρουν πραγματικές θέσεις εργασίας, διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτή την εποχή ήταν δυστυχισμένα πλάσματα που έμπαιναν σαν πληρώματα πλοίων και σκοτωνόντουσαν κάθε μέρα από δύο. Τους πέταγαν στη θάλασσα. Πού είναι όλοι αυτοί με το χασκόλ, το παλαιστινιακό, που κάνουν τους δημοκράτες. Να βλέπει το εργατικό κέντρο να βγάζει αποφάσεις. Γιατί είχαν εκπροσώπους. Εκπροσώπους μάλιστα που έστειλαν να μας δολοφονήσουν. Ό,τι σας λέω. Χτυπήσαν τον συνεργάτη μου, τον Νίκο, και γλίτωσε παρά ένα. Τον είχα βγάλει στην τηλεόραση.
έκαναν την ανατροπέας είναι εδώ. Ήρθε ολόκληρο επιτελείο από κάποιον επιχειρηματία να τρομάξει εμένα. Αυτό είναι που είχα πει να γράψει σε μια εφημερίδα, αρχίζει ο έλεγχος των ναυπηγείων. Τον επισκέφτηκαν, όπως και εμένα, με πήρε τηλέφωνο και δεν ξαναμίλησε ποτέ. Δεν μπορούσε, οικογενειάρχης. Και εσείς κύριε Μαριδάκη δεν φοβόσαστε. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, είμαστε αποφασισμένοι να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Είμαι απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Όσοι έχουμε υπηρετήσει ιδιαίτερα στο πολεμικό ναυτικό, το οποίο δεν είναι το οποιοδήποτε ναυτικό, το ναυτικό των Ελλήνων είναι ένας θρύλος με μεγάλες παραδόσεις, όχι όσο αφορά τον πόλεμο και τον πολιτισμό. Και από την πρώτη στιγμή είχα τη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους. Οι πρώτοι που με στήριξαν τα πρώτα χρόνια ήταν το πολεμικό μας ναυτικό, διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Και αν υπάρχει τύμπος, υπάρχει από τον αρχηγό του στόλου και το ΓΕΝ. Θα σας πω, έχουμε εδώ το συνεργάτη του παπά. Εδώ κάτω είναι. Του αείμνηστου. Σε ανίποτο χρόνο, βλέποντας ότι όλες οι πολιτικές δεν έπιαναν στον τύμβο και πέταγαν τους τάφους στη θάλασσα, τον επισκέπτομαι και μου λέει, λέγε Χρήστο τι θέλεις. Ναυαρχέ μου, αυτή τη στιγμή θέλω ό,τι υπάρχει δυνατότητα στον άσταθμο να έρθει στον τύμβο εναντίον του νόμου και να πετάξουμε τις λαμαρίνες και τα μηχανήματα στην πόρτα του ναυπηγείου. Με παίρνει τηλέφωνο διοικητής του άσταθμου, μου λέει, μα εσύ είπε ο ναύαρχος, Χρήστο κατέβα στον άσταθμο. Και φεύγουν οι εργαζόμενοι, φεύγουν οι υπόλογοι με τους γερανούς, έπιαναν τα μηχανήματα, προσέξτε, και τα πέταγαν στην πόρτα του ναυπηγείου. Αν δεν ήταν λοιπόν αυτή η περίοδος και αν μετά δεν ακολούθησαν οι υπόλοιποι, Δημήτριος Δεμέστικας, Δρίκος Παναγιωτόπουλος κλπ. Δεν θα υπήρχε πλέον. Γιατί μετά περάσανε σε ένα άλλο τρίκ. Από το 1993 και μετά είχε τελειώσει το θέμα του τύμβου. Όπως σας λέω, μετά βγήκε απόφαση αναγκαστικής απολωτριώσεως. Και μετά την απόφαση αναγκαστικής απολωτριώσεως, βάλανε ένα σύρμα αυτή, εδώ είναι η νομική μας σύμβουλος, η κυρία Βέργου, και βάλανε ένα σύρμα για να σταματήσουν αυτή την πράξη που έκανε το κράτος. Όλος ο κόσμος έτρεχε να δει το μεγάλο μνημείο που βάζανε και τη μικρή περίφραξη και τους έλεγε ο Μαριδάκης. Και στο ΜΗΧΑ και στο Δημοτικό Συμβουλίο. Προσέχτε, μην βάλετε το σύρμα. Απολωτριώνει το χώρος. Εδώ είναι οι αποφάσεις όλες. Και όμως έβαλαν το σύρμα, να περάσει ο χρόνος και σταμάτησαν και από 3 εκατομμύρια ευρώ ζητούσαν 5,5 μετά. Πολλά παιχνίδια που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Αλλά και εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε μια μικρή ομάδα με απλές κυρίες της Αλαμίνος και με ένα παιδί ο οποίος φεύγει από το σπίτι τη Γερμανία και έρχεται εδώ. Αλλά πίσω από μας έχουμε οργανωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το τελευταίο καιρό που μας ήρθαν οι πληροφορίες για αυτό που θα σας πω, αμέσως εξοπλίστηκε ο Σύλλογος Ιατής με ορισμένους εφέτες που είναι εδώ, με εισαγγελείς που είναι εδώ, με την νομικό σύμβουλο του κράτους που είναι εδώ, η Μαρία Ιβέργου, η οποία από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Σαλαμίνος και είπε τι πρέπει να γίνει, για αυτό που θα σας πω πιο κάτω. Και παράλληλα, κοντά μας είχαμε τις ομάδες υποβροχίων καταστροφών και. Δεν είμαστε μόνοι μας. Επί τη ευκαιρία θέλω να πω σε δύο φίλους που έχουν μαγνητοφωνάκι, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται. Αυτό προβάλλεται. Και θα τους δώσουμε το DVD. Έτσι για να μην τυχόν κάνουν λάθος και δεν τα ακούσουν όλα. Γιατί αυτά που λέμε είναι πίσω από τα έγγραφα. Εδώ είναι. Ποιος ήξερε, παραδείγματος χάρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είχε ακυρώσει όλη την προσφυγή και του Διαμαντή και του Χαντρή. Εδώ είναι. Και του λέει ότι ανεξάρτητα να μας λέτε ότι την έχετε αγοράσει την περιοχή, είναι ιστορικός αρχαιολογικός ο χώρος, μας είναι αδιάφορο, κύριε. Έτσι δήλωσαν πτώχευση. Τέτοιος πόλεμος. Και ενώ όλα πήγαιναν κατευχήν, παίρνουμε πληροφορίες, εδώ είναι ο φάκελος, που λέει ναυπηγή Ασπανόπουλου. Αυτός είναι ο φάκελος. Πρώτη φορά βγαίνει. Κυριάκο, βγάλε μου το λιμάνι, σε παρακαλώ. Ο κύριος Ασπανόπουλος
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ναυπηγεία, έκανε την πρώτη επιχωμάτωση σε έναν τόπο που απαγόρευσε η κυρία Χατζηδάκη, υπεύθυνη άλλων αρχαιοτήτων, όταν πήγαμε με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας να βγάλουμε κάτι παλιοσύνδερα από εκεί. Και του έδωσε άδεια, εδώ είναι όλα τα χαρτιά, τότε για τη λειτουργία της περιοχής. Μιλάμε ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εμείς αντιτάξαμε, κάναμε αγώνα, το είχαμε παγώσει. Βγήκε η νέα δημοτική αρχή, ταυτίστηκε με τα προγράμματα, έκανε και αυτή τον αγώνα της, νομίζαμε ότι ήταν παγωμένο. Παρακολουθώντας την εξέλιξη λοιπόν, είδαμε, προσέξτε, ότι στην περιοχή που απήτης του Υπουργείου Πολιτισμού ότι δεν επιτρέπεται γιατί είναι η ζώνη α ιστορική και ούτω καθεξής, μαθαίνουμε ότι του έδωσαν άδεια σε 30 μέρες λίγη η ένσταση. Πού? Για πόσο? Από ό,τι διαβάζω εδώ και από ό,τι μου είπαν οι συνεργάτες μου, είναι 12.000 μέτρα. Να παζώσει, να εξαφανίσει, να αλλοιώσει, να μην θυμίζει τίποτα ότι έγινε ναυμαχία. Γιατί? Διότι έρχεται όλη τώρα και θα παραδώσει την περιοχή. Και αυτή η ευκαιρία, ας πω για τους Κινέζους. Επισκέφτηκα τον πρέσβη των Κινέζων και μου λέει, εμείς σεβόμαστε την ιστορία. Προσέξτε. Και αυτή η περιοχή πρέπει τώρα, τι γίνεται, να αλλοιωθεί, να εξαφανιστεί. Και κύριε Δήμαρχε, αν θα δείτε τα σχέδια του ΟΛΠ, προσέξτε, εδώ είναι γραμμένα, αυτό που κάνει το Ναυτικό Μουσείο, προσέξτε, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει και κιάλια που θα ρίχνεις 50 cents μέσα, για να βλέπουν οι Αμερικανοί τουρίστες από τον Πειραιά που έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνος και θα έχουν εκθέματα την ναυμαχία στον Πειραιά. Το δε παιχνίδι που παίζουν εδώ είναι το άλλο, να υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο χώρος για να μπορεί η Αλαμίνα να έχει πρόβλημα όσον αφορά την πολιτική της πρωτεύουσα. Είναι πολύπλευρο το παιχνίδι. Και πολλά άλλα. Εμείς λοιπόν κινητοποιηθήκαμε αμέσως, ενημερώσαμε τον κύριο Δήμαρχο, την νομική μας σύμβουλο και κάναμε και άλλες ενέργειες. Υπάρχει φωτογραφία που θα δείτε τώρα. Θέλω, προσέξτε, θα δείτε λοιπόν εκεί τις προβλήτες που βγάλαμε στην επιφάνεια και θα δείτε γιατί η Ψιτάλια έγινε αυτό που έγινε. Αυτό είναι ο λόγος που δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα επίσημα τον ιστορικό χώρο της ναυμαχίας, διότι θα μπορούσε να γίνει βόθρος η Ψιτάλια. Τώρα που μιλάμε, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, η Ελλάδα από διεθνείς οργανισμούς πιέζεται μελλοντικά να κλείσει αυτό το πράγμα. Τα δισεκατομμύρια. Και μια μιλάμε για δισεκατομμύρια, μια και έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο της ΔΟΕ, θα ήθελα να γίνει κάποιος έλεγχος, αγαπητέ μου φίλε, στον όρμο της αρχαίας Αλαμίνος, και αντί να ψάχνει η χώρα μας στην έρημο Ζαχάρα, στις οχφόρες εταιρείες να βρει τα λεφτά, γιατί δεν έρχεται στον Πειραιά εδώ πιο στα Σαλαμίνα να ψάξει τον κύκλο όλο να δει πού έρχονται τα χρήματα. Διότι υπάρχει και ένα πηγείο, προσέξτε, το οποίο πίσω από αυτό κρύβεται και οι ευχές του Θεού από την Κύπρο. Θα έρθει η ώρα και γι' αυτό. Πολύ χρήμα. Πού πήγε το χρήμα που τώρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε και μας ταλαιπωρούν? Εκεί τα δισεκατομμύρια. Όχι δεξιά, κύριε Σαρπαγούτε. Θυμάμαι η Πιμπενάκη, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, έδωσε άδεια τότε να γίνουν δύο τεράστιες προβλήτες με το Χανδρί. Ο δε λιμενικός που ήταν κατ' εντολή του λιμεναρχείου να είναι εκεί μπροστά, ο νομάρχης του έδωσε εντολή και με φωνάει λιμενάρχης μου λέει: κοίταξε το δημογράφη. Να φύγει ο λιμενοφύλακας. Να μην βλέπουνε. Αυτά σας δίνω κάτι στίγματα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Η δε τοπική κοινωνία εδώ, που το έφεραν το θέμα στα αναπτυξιακού συνδέσμου, σαν αντιπρόεδρος αναπτυξιακού, να μην μπορεί να βγει. Να μαζεύω τα επίσημα χαρτιά, να κάνω μήνυση, κύριε νομικέ μας σύμβουλο και κύριε Φέτα, να πηγαίνει η μήνυση να προχωράει και να σταματάει. Να κάνω ένσταση προς το εφετείο, κύριε Φέτα, και να μην μου απαντούν. Είχανε όλα τα στα χέρια τους, τα πάντα.
Εμείς όμως προχωρήσαμε τα αργότερα. Μετά αργότερα, λέω, πρέπει να οργανωθούμε σε μια διεθνή οργάνωση. Έτσι λοιπόν, αφήσαμε με τη βοήθεια του γιου μου του Κυριάκου και αρχίσαμε πλέον πήγαν στο εξωτερικό. Το τελευταίο καιρό, κύριε Νεράτζη μου και εσείς κυρία του ΣΥΡΙΖΑ που είστε εδώ, θέλω να το πείτε στη Βουλή αυτό, το Υπουργείο των Εξωτερικών έχει λάβει και το προξενείο της και το εκπρεσβεία της Γερμανίας έχει λάβει από 22 Πέρσες έγγραφο διαμαρτυρίας. Οι Πέρσες ενδιαφέρονται και ζητάνε εξηγήσεις. Βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά, τα οποία θα το πούμε κάποια άλλη φορά. Με δύο κουβέντες, το νησί μας είναι το ωραιότερο νησί του κόσμου. Μας πρίκησε η φύση με ένα πανέμορφο νησί και το καταστρέψαμε. Η ιστορία μας έδωσε ό,τι πολυτιμότερο έχει. Διάλεξε τη Σαλαμίνα για να γίνει η κοιτίδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μη σας φαίνεται μεγάλη αυτή η κουβέντα. Το αποτέλεσμα της ναυμαχίας αυτό είναι. Και αν ζητάμε εμείς και δίνουμε, γιατί κύριε Μαρδάκη κάνετε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο διότι συμβολίζει την ενότητα των Ελλήνων, όχι γιατί είχε μια νικηφόρα ναυμαχία. Κάνουμε αυτόν τον αγώνα διότι η Ευρώπη την επόμενη πενταετία γίνεται ένα κράτος, μεταξύ των άλλων. Θα ζητήσει οπωσδήποτε να ξεκινήσει η ιστορία της από κάπου. Δεν υπάρχει δανεικότερος χώρος από μετά την ναυμαχία. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και αυτοί τρέχουν για τον Κάρολο το Μέγα. Να αρχίσει η ιστορία της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αν γινόντουσαν αυτά που γίνεται τώρα σε αυτή την τετραετία, είχαν γίνει 35 χρόνια πριν, σήμερα η Σαλαμίνα θα είχε μια άλλη όψη. Χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα ήταν περήφανη για τον τόπο της. Και δεν θα επέτρεπε σε κανένα να γίνει σκουπιδότοπος. Τι ζητάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατεύσουμε το χώρο που η ίδια η πολιτεία το λέει ιερό και παράλληλα να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος εποφελία της παγκοσμίου ιστορίας. Και θα με θυμηθείτε, όταν μίλαγα πριν 5 χρόνια που μιλάγαμε κύριε Δήμαρχε με τη Νέα Υόρκη από εδώ απευθείας και λέγαμε θα γυριστεί ταινία, γελάγαν ορισμένοι. Και δεν ξέρουν λοιπόν ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Νέας Υόρκης μέσα εκεί έχει ένα παράγοντα του Χόλιγουντ μέσα εκεί. Μέσα στην προσπάθειά μας λοιπόν, αυτή, σήμερα έχουμε κοντά μας ποιον? Το σύμβουλο της Βασίλισσας της Ολλανδίας, εδώ είναι, του Πρωθυπουργού της Ελβετίας, της Τουρκίας και κάποιων άλλων χωρών, ο οποίος ήρθε στη Σαλαμίνα και έχει ένα δώρο για τον Δήμαρχο. Ότι θα έρθει η ώρα, θα το πω τώρα. Μεγάλο δώρο. Αυτός λοιπόν ο Ολλανδός, ο υπτάμενος Ολλανδός, τον λέω έτσι διότι πηγαίνει και έρχεται συνέχεια με τα αεροπλάνα, εργάζεται 3,5 χρόνια μαζί με τον Άρη τον Περδικούρη και άλλους παράγοντες, με τον Γιάννη τον Πλατανισιώτη, τον φίλο μας τον Νικολό, τον Κυριάκο με εμένα, με αποτέλεσμα να προσφέρει ένα δώρο σήμερα στον Δήμαρχο. Μεγάλο, που αν τον δίνει σε μια εταιρεία του εξωτερικού, ποιος ξέρει πόσα λεφτά θα παίρνει. Ο ελληνισμός, ο οποίος είναι παγκόσμιος, διότι ο Έλληνας είναι πολίτης του πλανήτη Γη. Η φιλοσοφία είναι τέτοια που έχει είναι παγκόσμια. Και ο χώρος της ναυμαχίας τον έχει ανάγκη η ανθρωπότητα όλη. Διδάσκει. Ενωμένοι αντιμετωπίζουμε και τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου. Αυτό διδάσκει. Και δεύτερον, εάν η Ελλάδα δεν είχε πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως οι 23 δήμοι που λέμε εμείς, σήμερα δεν θα υπήρχαν. Γι' αυτό δίνουμε τον αγώνα μας και γι' αυτό στέλνουμε ένα μήνυμα στον ελόγω ναυπηγείο ότι θα δώσει εξηγήσεις. Και αυτός και οι άλλοι. Δεν θα πω σε άλλες λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Θα πω μονάχα να ευχαριστώ στον Γιάννη Τζαβαρή. Είμαι μαζί του πολύ απλά, διότι είναι συναγωνιστής. Εάν δεν ταιριάξουν μελλοντικά, αν κάτι δεν πάει, δεν θα είμαστε. Μέχρι τώρα όμως κάνει τον αγώνα του. Ο ίδιος σας πει αργότερα.
Έναν αγώνα που το ζήτησα επανειλημμένος. Ζήταγα ένα έγγραφο, τα πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έγινε δεκτή η αίτηση. Και πήγαινα από Δήμο, αναπτυξιακό στους Δήμους εδώ. Απάντηση καμία. Και το πήρα από το Φασούλα. Από τον Πειραιά. Και ποιοι είμαστε εμείς. Απλοί Έλληνες με τα προβλήματά μας. Τα καθημερινά. Ορίστε, η κυρία, εγώ, η κυρία Ρίτσα. Εδώ είναι η κυρία Γκιώκα, ο Κυριάκος, ο γιος μου. Απλοί άνθρωποι. Και απάνω να ρωτιέμαι πρωτού κλείσω την ομιλία μου. Σκουλουριώτες, γιατί το βάρος αυτό μόνο σε εμάς. Γιατί τόσα χρόνια. Και ορισμένοι που θέλουν να πούνε κάποιες κουβέντες, ποιος τους πείραξε να κάνανε ένα ΜΚΟ, να κάνανε έναν άλλον σύλλογο, δεν ξέρω τι. Πού είναι τα μυαλά της Κούλουρης. Πού είναι οι φιλόσοφοι της Κούλουρης, πού είναι οι νομικοί, πού είναι. Πού είναι αυτοί που θέλουν να γίνουν δήμαρχοι. Να αγωνιστούν. Τέλος πάντων, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβετε πόσο σας έχει απατήσει ο ΟΛΠ, έχει πάρει πολλές αποφάσεις και λέει θα δώσω την κοινοζούρα. Εδώ λοιπόν είναι, κύριοι βουλευτές, η κύρωση της παραχωρήσεως του Ελληνικού Δημοσίου από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, Αλογοσκούφης Μπουλεγαράκης, Φωτιάδης, Ανομερίτης, εδώ είναι αυτά, τα οποία παραχωρήθηκε η περιοχή για 30-35 χρόνια. Βέβαια, είναι παράνομο αυτό, όλη η ενέργειά τους είναι παράνομη, καταδικαστέα και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Άρα λοιπόν, κυρία βουλευτίνα και κύριε βουλευτά μου και οποιοσδήποτε άλλος με ακούει, στη Βουλή των Ελλήνων, παράλληλα έχουμε εδώ και τον κύριο Μαριά, τον αντιπρόσωπό του που αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό, τηλεφωνηθήκαμε. Το θέμα θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη έχει φτιαχτεί η επιστολή και θα έχουμε κι άλλα. Πάντως θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα σε αυτή την ευκαιρία και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τους ανεξάρτητους Έλληνες που μέχρι τώρα φαντάζομαι και οι άλλοι να πάρουν θέση ανοιχτά, οι οποίοι παλεύουν μαζί μας για να μην γίνει αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στο Αμπελάκι. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τα βάθη της καρδιάς μου τη σημερινή Δημοτική Αρχή, θα μείνω όμως στο πολεμικό ναυτικό, που το πολεμικό ναυτικό κάνει πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και χωρίς την αδειά τους δεν μπορώ να τα πω. Όμως δεν ξέρετε, παραδείγματος χάρη, την κινητικότητα που είχε ο συμπατριώτης μας Δημήτρης Ελευσινιώτης. Είχε μια μεγάλη κινητικότητα που δεν αφορούσε μονάχα τα Σαλαμίνια όπως τα βλέπετε εσείς. Πίσω από τα Σαλαμίνια κρυβόντουσαν και μια σειρά άλλων έργων. Έχω την αδειά σας να μιλήσω για τον κύριο Έρικ. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μεταξύ του αρχηγού του και του κύριου Έρικ, όπου το όραμα του αρχηγού ήταν ο Άγιος Γεώργιος, ο Μισός, να γίνει ναυτικό, διαχρονικό, ιστορικό μουσείο. Έτσι λοιπόν, ο χώρος Σαλαμινομάχων, με το ναυτικό μας μουσείο, απέναντι, αλήθεια, γιατί βάλανε τη γέφυρα να ανέβει πάνω από εκεί, να καταστρέψει ένα ιστορικό χώρο που είναι χαρακτηρισμένος. Θα έχουν εκπλήξεις, θα με θυμηθείτε, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν. Εγώ ξέρω ότι έχει γη. Άλλο ένα έγκλημα. Θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εργάστηκε ο κύριος Ελευθερίνος με τον κύριο Έρικ. Εδώ είναι ο Έρικ. Ήρθε από την Ολλανδία, ήρθε εδώ. Εργαστήκαμε λοιπόν σε πολλούς τομείς να γίνει το ιστορικό αρχαιολογικό πάρκο. Και να σχεδιαστεί στον όρμο της Κούλουρης η μαρίνα μια μαρίνα προς το Μούλγιτο, για τη θέση των κουρασγεοποιείων, για το home port που λέμε. Θέλει ο κύριος Ανομερίδης να γίνει στον Πειραιά. Θα αποτύχει. Ήδη αυτό το θέμα συζητείται σήμερα. Αν θα γίνει αυτό, όλη η Σαλαμίνα και όλος ο Πειραιάς δεν φτάνουν για να εργαστούν εδώ. Όσο αφορά για το ιστορικό πάρκο, πολλοί νόμιζαν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μιλάγανε για Λούνα Πάρκ.
πιάνει από το Παλούκια που είναι το, που είναι το, που είναι το σπίτι του, του Αΐμνης του Γιαννακόπουλου και πάει μέχρι το Καματερό. Όπου σε αυτό το ιστορικό πάρκο, όπως ο κύριος Έρικ έκανε μεταξύ των άλλων και στην Τουρκία το πάρκο και πηγαίνουν 30 με 40 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Αυτά θα έχουμε εδώ. Και εμείς διαλέξαμε αυτή την περιοχή, συνεργαστήκαμε με το Δήμο και με τον Άρη τον Περδικούρη, κρατήσαμε μυστικές αυτές τις κινήσεις. Θα πει γιατί μυστικές, γιατί η Ελλάδα δικαιολογεί ένα ιστορικό πάρκο. Και πρόλαβε ο Δήμαρχος και πήρε μια απόφαση για την είδηση του ιστορικού πάρκου και να βρεθούμε στη δεύτερη φάση. Αυτά έγιναν με πολύ κόπο, με πολύ ταξίδι και πολύ αγώνα. Ο δε ο Έρικ, ο οποίος δεν είναι κανένας τυχαίος, είναι και σύμβουλος της Βασίλισσας, έχει τη δυνατότητα μιας συνεργασίας να προσφέρει στη Σαλαμίνα ακόμα και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επενδυθούν στη Σαλαμίνα. Έτσι δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαστε απλοί άνθρωποι, απόστρατοι και με προβλήματα, καμιά φορά, ασήκωτα. Έτσι λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αντί να κλείσουμε το Σύλλογο, σήμερα ο Σύλλογος δηλώνει ότι αν δεν σταματήσει αυτή η εγκληματική ενέργεια που γίνεται τώρα και μια και εμείς δεν έχουμε κανόνες, όπως έχετε εσείς, θα κάνουμε ένα πόλεμο χωρίς κανόνες, αλλά με τα όπλα τα δικά τους. Με νομική υποστήριξη, με νομικούς συμβούλους, με δικαστές, με εφέτες, με εξωτερικό και με τέτοια. Με τα όπλα τα ειδικά τους θα τους αντιμετωπίσουμε. Αυτά που ξέρανε, πανό, διαμαρτυρίες, από την τηλεόραση, τέλος. Από αύριο το πρωί αρχίζει ο πόλεμος. Και θα έχουμε εκπτύξεις. Αυτά έχω να πω. Και προτού καλέσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό όπως γίνεται πάντα, θα παρακαλέσω για λίγο την κυρία Τζάνη, η οποία είναι και αυτή φίλη. Η κυρία Τζάνη είναι γνωστή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Είναι μέσα στην ομάδα του ΕΑΝΤΙΣ. Έχει φτιάξει ένα όμιλο ο ΕΑΝΤΙΣ. Με προσωπικότητες που είναι εδώ. Κυρία Τζάνη, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ να μας δίνετε ένα μικρό χαιρετισμό. Όσο κύριε Δήμαρχε, η κυρία Τζάνη επιθυμεί να έρθει να κάνει μια ομιλία με τα Σαλαμίνια. Είναι γνωστή για την μαχητικότητα της. Είναι μια Ελληνίδα που κοσμεί τα γράμματα για την Ελλάδα. Κύριε Μαριδάκη, κύριε Χρήστο Μαριδάκη, ναι. Θα περιμένει δύο λεπτάκια η κυρία Τζάνη. Να την προλογίσουμε και να δούμε και κάποια βιντεάκια που μας απομένουν. Όχι, όχι. Τώρα που έρθει η κυρία Τζάνη θα τα μιλήσει. Τη σημερινή μας ιστορική εκδήλωση θυμάμαι την παρουσία της κυρία Μαρία Τζάνη, καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Για όσους δεν σας ξέρουν λοιπόν, Αθηνών. Έχοντας πλούσιο ερευνητικό, διδακτικό και κοινωνικό έργο, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό για την ευαισθησία της σε ζητήματα εθνικά πολιτισμού και παιδείας. Συγγραφέας πολλών έργων, αφιερώνοντας τη ζωή της στην ανάδειξη εκείνων των αξιών που ανθρωποποιούν τον άνθρωπο και τον καθιστούν ικανό να συνυπάρχει με τους άλλους για να αγωνίζεται για εκείνα τα ιδανικά, που αν και εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, αποτελούν πανανθρώπινες αξίες για όλη την ανθρωπότητα. Είναι μέλος σε διεθνή επιστημονικά σωματεία όπως... Αν θέλετε, καλό είναι, δηλαδή αυτά τα βρίσκουν και στο διαδίκτυο. Ωραία. Δεν υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο, στο site, δεν υπάρχει θέμα. Προς τιμή σας, ταπεινότητά σας. Αφήστε να επικοινωνήσουμε. Εδώ είμαστε για έναν αγώνα, δεν είμαστε για... Λοιπόν, φίλοι και φίλες, επειδή τα είπαν όλα και ο πρόεδρος και τα βίντεο και αυτά ενδεχομένως που θα ξαναδούμε, αναρωτιόμουν έτσι σε αυτή τη διαδρομή ταχύτατα, τι τους λέω τώρα. Και εκεί ο εθνοφιλετικός μου στερεότυπος μου υπαγόρευσε τι πρέπει να πω. Την αλήθεια που σώζει πάντα. Και ποια είναι η αλήθεια? Μόνον η Σαλαμίνα?
μόνον ο τύμβος του Μαραθώνα. Οι Γερμανοί την κατοχή τι έκλεψαν, πόσα και πού τα πήγαν. Δεν μιλάω για τα δάνεια, δεν μιλάω για τις, τις αποζημιώσεις. Μιλάω για αυτά που υπέροχοι Έλληνες, όπως ο Φίλτατος ο Λεκάκης, κάθισαν και κατέγραψαν από τα δικά τους τα κοιτάπια. Γιατί εμείς εδώ δεν φροντίσαμε για τίποτα. Και να πω και κάτι άλλο. Μήπως δεν ξέρουμε ότι τοξικά απόβλητα θα ρηχτούν αν ήδη δεν έχουν και μας μεταφέρουν, μας ετεροχρονίζουν τις ημερομηνίες στο πανέμορφο, το βαρύ από ιστορία και πολιτισμό και μνήμες την ιερά παρακαταθήκη του ανθρωπίνου είδους. Αιγαίο, το ερωτικό Αιγαίο, όχι το σεξικό, για να μην το λέω για τους νέους που δεν ξέρουν τη διαφορά. Η Ελλάς βρίσκεται μπροστά σε μια εν εξελίξη εθνοκτονία, το λέω εδώ και 23,5 χρόνια. Με θεώρησαν γραφική παρατάξεων που τους βλέπω τώρα να είναι ίσως και μέσα εδώ. Οι νεολαίοι τους μπήκαν στο αμφιθέατρο να με δείρουν, γιατί πάρα πολύ ασχολιόμουν μέχρι αηδίας, αυτές είναι φράσεις τους, με αυτό που λέγεται και είναι ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα, τον πατριωτισμό, με τα εμβλήματα, τα ιερά εμβλήματα της πατρίδας, με τις μνήμες αυτών που πρωτοσπήρανε της λευτεριάς στο σπόρο, λαχταρισμένο δώρο στη σκλαβωμένη γη, όχι μόνο την ελληνική, ολόκληρη. Κύριε Πρόεδρε, να σκεφτείτε πολύ καλά πριν συμμαχήσετε σε αυτόν τον αγώνα. Θα απευθυνθείτε στους Έλληνες πολίτες, όχι σε κανέναν άλλον, και πάνω απ' όλα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και ιδιαίτερα στο ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό. Οι άλλοι καιροσκοπικά θα σας δουν. Όπως είδαν εμένα με την αναβίωση της Δελφικής ιδέας, μιας κοιτάλη από το Σικελιανό και τον Πλήθωνα το Γεμιστό. Και όπως κοφεύουν ακόμα και σήμερα αρμόδιοι διάφοροι για τη Δελφιάδα. Γιατί, μπας και την κάνουμε τούτη τη χώρα ανοχήρωτη περιοχή και προστατεύεται απ' έξω, αφού, όπως πολύ σωστά είπε και ο μεγάλος μας λογοτέχνης, ο Παπαδιαμάντης, ξέρετε, η ταγή αυτής της χώρας, πνευματική και κοσμική, ήταν αυτοί που την κατέστρεφαν και την καταστρέφουν με βασικό ολετήρα τους εισηγμένους ηγεμονίσκους μας, τις δυναστείες τις βασιλικές. Αυτό το είπε ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος σε ένα άρθρο του όταν σπούδαζε και έκανε διδακτορικό στη Χαϊδελβέργη και το βρήκε ο Κοσμάς ο ψυχοπαίδης και μου το είχε δείξει μια φορά. Φίλτατη, θέλω να σας πω κάτι. Κάποτε η Υπουργός Πολιτισμού η Μελίνα υποχρεώθηκε, δεν ξέρω, ήθελε να στείλει υλικό από το Μουσείο Ηρακλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε τι έκανε νεκριτική? Έτυχε να είμαι εκεί και πήγα κι εγώ. Με τα κορμιά τους, με βάρδιες,
δεν μπορούσε να περάσει και να προσεγγίσει το μουσείο ουδής. Με τα ίδια μας τα κορμιά μπορούμε να τα προστατέψουμε. Αλλά πριν χρειαστεί αυτό, επειδή τα σαρώνουν όλα και τον τύμπο του ελαίους και τα πάντα, πρέπει να σκεφτούμε κάτι, να κάνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία, έστω και τώρα, στους πνευματικούς ανθρώπους σε εισαγωγικά και μη αυτής της χώρας. Η Σαλαμίνα είναι το σύμβολο όχι μόνο της ελευθερίας, αλλά του ανθρώπου που, όπως τον ονόμασε ο Καζαντζάκης, αγωνιστεί. Αυτόν που κάνει τον σύμβουλο που της άφησε ο γιος της, της μάνας του Ξέρξη της Άτωσας, όταν έφτασαν τα μαντάτα. Γιατί είπατε πολύ σωστά, όσο μεγάλος και όσο ισχυρός και να είναι, ενωμένοι το μπορούμε. Για πες μου εσύ, του λέει, που γύρισες τόσες χώρες, τι είναι αυτοί οι Έλληνες και αυτοί οι Αθηναίοι που πέτυχαν αυτά το πράγμα? Πώς το κατάφεραν αυτό? Για να πάρει την απάντηση. Αφέντρα! Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν υπήρξαν ποτέ δούλοι μήτε Θεού, μήτε ανθρώπου. Αυτή ήταν η απάντηση. Επομένως, εκάς οι βέβυλοι, εκάς οι βέβυλοι, εκάς. Και καλή επιτυχία στον αγώνα. Είμαστε μαζί σας. Έχουμε βιντεάκι το ενός λεπτού, 2-3, και μετά θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος για τον χαιρετισμό και μπαίνουμε μετά στην τρίτη φάση. Πάμε. Τι θα μας δείξετε? Ορίστε. Δευτερόλεπτα, έχω ένα λεπτό στο καθένα. Πολέμησα για την πατρίδα για να ζεις εσύ ελεύθερα. Είχα κι εγώ γονείς, είχα κι εγώ παιδιά. Θα ήθελα να με θυμάσαι, όχι σαν ήρωα, αλλά σαν Έλληνα. Γιατί συνεχίζεις να με ξεχνάς? Αυτό το βίντεο έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι 3 λεπτά. Αυτά που θα δείτε σε βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι μοναδικά. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη βραδιά δεν θα ξεχάσετε αυτά που βλέπετε. Το αρχαίο λιμάνι που έσωσε ο Σύλλογος Εαντής σε συνεργασία με τον Μίμη Τωροκίδη, το ρεπόρτερ της εποχής εκείνης, όταν είχαν εξαγοραστεί οι πάντες.
αυτός που την βρήκε μας την έστειλε. Ανώνυμα μας είπε όμως το τηλέφωνο ότι όταν την βρήκε με χαρά πήγε να την παραδώσει και του είπαν πέταξε την στη θάλασσα πάλι και σήκωνε φύγε. Τοξικά απόβλητα. Πυρηνικά απόβλητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχαν, διότι υπάρχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν υπάρχει γυναίκα στα Πελάκη κατά 80% που να μην έχει καρκίνο. Ήδη έχασα την αδερφή μου και τώρα περιμένω και τη γυναίκα μου. Να θέλει να πρωτοστατήσει για να γίνει η πολιτική πρωτεύουσα του 2021. Ορίστε, δικά του τα έργα. Αυτές οι εικόνες είναι μετά την παραχώρηση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων. Τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Εντάξει Κυριακό. Βέβαια οι εικόνες όσο πάνε γίνονται πιο θλιβερές, τις ξέρετε, έχετε, πήρατε μια ιδέα. Και τώρα προγραμματίζονται αυτές οι εικόνες να γίνουν χειρότερες με την άδεια του κυρίου Παναγιωτόπουλου, την έχω εδώ, του Υπουργού, που ήρθε εδώ η Σαλαμίνα να μας υποδεχθεί. Ο οποίος τι λέει εδώ? Ότι λέει με ευθύνη του ναυπηγείου θα ρίξουν βατραχανθρώπους για να δουν αν βρουν κανένα αρχαίο. Αν δεν βρουν, λέει, θα μας δώσουμε 12.000 μέτρα. Καλά λέω, αυτός τα λέει αυτά. Δεν ξέρουν ότι αν υπάρχει αρχαίο θα υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτω από 8,5 μέτρα. Βούρκος. Και τι άλλο γίνεται εκεί? Η ζώνη ιστορική που λέει και το Σύνταγμα ότι δεν πρέπει να την πειράζει κανείς, τι γίνεται? Και όταν κάποιος πολίτης, συμπολίτης μας πάει να φυτέψει μια ελιά, πάει φυλακή. Ποιοι είναι εκείνοι που αγνοούν προκλητικά τους νόμους της πόλης μας και της χώρας και της πόλης μας? Πού την βρίσκουν την δύναμη και από πού προέρχονται τα χρήματα? Εύχομαι κάποτε όλες αυτές οι απορίες να έρθουν στο φως. Ας δοκιμαστεί για άλλη μια φορά λοιπόν ο νόμος, να δούμε αν έχει τη δύναμη να σταματήσει αυτή την προγραμματισμένη καταστροφή. Προχωράμε. Δείξτε μου σε παρακαλώ την τριήρη. Τη φωτογραφία μπορούμε? Αυτό που θα δείτε δεν το έχει ξαναδεί άνθρωπος. Θέλω το έμβολο. Είχαμε καλέσει τον Κουστό όταν ζούσε. Δεν του έδωσαν άδεια. Καλέσαμε το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών του Καναδά για να ψάξει με δικά του χρήματα. Δεν του έδωσαν άδεια. Το πολεμικό ναυτικό δεν μου επιτρέπεται να συνεχίσω παρακάτω. Πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησαν οι βατραχάνθρωποι, τα ΟΗΚ, να πέσουν κάτω. Τους απαγόρευσαν και απείλησαν τον διοικητή τους. Και τώρα θα ρίξουν, λέει, βατραχανθρώπους να δουν αν έχει αρχαία, αλλιώς να προχωρήσουν τον μπάζωμα. Και το πολύ πολύ να φάγει καμιά μήνυση, όπως έγινε την πρώτη περίπτωση. Και να πει εντάξει, μπάζωσα, να πληρώσω. Προχωράμε Κυριακό.
το έβλημα, να δούμε. Πάμε στο έβλημα. Κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα η Σαλαμίνα έχει ένα έβλημα, μια πλώρη μιας τρύρους. Η Σαλαμίνα έχει μια ιστορία που αν θα πάτε στο μουσείο θα δείτε ότι είναι 6.800 χρόνια. Ζητάγαμε επιμόνως και έχουμε στείλει και προς τη Δημοτική Αρχή το έβλημα αυτό να είναι αντάξιο της ιστορίας του, γιατί οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στα σήματα. Μπέστε στο ίντερνετ να δείτε οι Δήμοι τους τι έχουν. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε λοιπόν ένα έβλημα το οποίο είναι σύμφωνα με τον νόμο. Οι καινούργοι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το έβλημά τους σύμφωνα με τους κανόνες, μέσα από τη μυθολογία, την ιστορία, τοπικά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, Κυριάκος έτοιμος, το έβλημα. Έχει πολύ σημασία το έβλημα. Δεν μπορεί να ζητάμε να γίνουν πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης και να λέει, Σαλαμίνα 1835. Και να έχει μόνο ένα γεγονός που έγινε στην Αμαγή, το μεγαλύτερο μεν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μυθολογία, ιστορία, τοπικά χαρακτηριστικά. Ο νέος ιστορικός μας Δήμος, μετά Καλλικράτη εποχή και ως υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021, χρειάζεται να αναδείξει και να προβάλλει 6.000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού. Έτσι θα χρειαστεί ο εμπλουτισμός του εμβλήματος, έχοντας υπόψη τη μυθολογία, την ιστορία και τα τοπικά χαρακτηριστικά του νησιού. Το καινούριο έμβλημα μας αντιπροσωπεύει επακριβώς την τεράστια ιστορική μας κληρονομιά. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να δημοσιοποιήσουμε στους δημότες και κατοίκους Σαλαμίνος το νέο έμβλημα λογότυπο του Δήμου μας. Το νέο έμβλημα του Δήμου μας φιλοτεχνήθηκε από τους συμπολίτες μας κύριο Χρήστο και Κυριάκο Μαριδάκη, οι οποίοι το προσφέρουν αφιλοκερδώς. Το νέο έμβλημα του Δήμου Σαλαμίνος διαπνέεται από την ελληνική αρχαιότητα και με τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν ενώνει άρρηκτα όλο το νησί. Η σύνθεση αποτελείται από: τα 23 αστέρια συμβολίζουν τις 23 πόλεις κράτη που συμμετείχαν για πρώτη φορά ενωμένοι ως κράτος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αθηναίοι, Κορίνθιοι, Αιγινίτες, Μεγαρείς, Λακεδαιμόνοι, Σικαιώνοι, Επιδαύριοι, Αμβρακιώτες, Ερετρίες, Τριζίνοι, Νάξοι, Ερμίονες, Λευκάδοι, Κύοι, Στηρείς, Κύθνοι, Πρωτονιάτες, Χαλκιδαίοι, καθώς η Τίνος, Λίμνος, Μήλος, Σύφνος και Σέριφος. Αριστερά, ο θρυλικός βασιλιάς Έατας, όπου στη Σαλαμίνα τον τιμούσαν σαν τοπικό ήρωα και υπήρχαν ναοί και άγαλμά του από έβελο. Η Αθήνα, όπως και όλοι οι Αττικοί, τιμούσαν το ίδιο αλλά και τη φυλή του, η οποία προς τιμή του είχε ονομαστεί Εαντίδα Φυλή, απολαμβάνοντας μεγάλες τιμές. Δεξιά έχουμε τον Κυχρέα, τον πρώτο μυθικό βασιλιά της Σαλαμίνας. Στη μέση η νύμφη Σαλαμίνα, όπου και το ιστορικό μας νησί πήρε την ονομασία του. Από κάτω η Τριήρης, που αντιπροσωπεύει την επική νίκη της ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Πάνω τους βρίσκεται το Αμπελόφυλλο, ως σήμα κατά τεθέν του πρώην ιστορικού Δήμου των Αμπελακίων. Τα δύο φύλλα της ελιάς συμβολίζουν την ειρήνη, τη δόξα και το θρίαμβο. Σαλαμίνα, παγκόσμια κοιτίδα ελευθερίας και δημοκρατίας. Αυτή είναι η Σαλαμίνα μας και με αυτό το έβλημα πρέπει να πάει στην Ευρώπη να αναζητήσουν τις ρίζες και μετά σκεφτούν όταν θα έρθει η ώρα ποια θα γίνει η πολιτική πρωτεύουσα για πάντα της Ευρώπης, να δείχνουν τη Σαλαμίνα για να τους υπενθυμίζει στα παιδιά τους τον ηρωισμό των Ελλήνων που έπεσαν χάριν του μέλλοντος του πολιτισμού. Αυτή είναι η Σαλαμίνα. Δεν είναι περιορισμένη στα 200 χρόνια μόνο που ζητάνε πολλοί. Έχει 6.800 χρόνια ιστορία. Παράλληλα, η Σαλαμίνα με αυτό το έβλημα και με, αφού το απεδέχτησαν οι άλλες πόλεις, όπως βλέπετε εδώ, ότι κάθε χρόνο αυτή τη σημαία την παίρνει και ένας Δήμος, με υπερηφάνεια την πάει στο Δήμο τους,
Έτσι λοιπόν τεκμηριώνεται η θέση μας, γιγαντώνεται η πρόταση του Δημάρχου για την πολιτική πρωτεύουσα του 2021 και παράλληλα, προσέξτε, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον κάποτε η Ευρώπη να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Στο όνομα της Αλαμίνος. Να λοιπόν γιατί έρχονται οι πρέσβεις. Να λοιπόν γιατί φτιάξαν τους 23 δήμους. Τίποτα δεν είναι στην τύχη. Να λοιπόν γιατί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό κάποτε θα πρέπει να είναι στον τίμο των Σαλαμινομάχων, αν θέλουν οι Ευρωπαίοι, οι ηγέτες, και να περνούν τα πλοία τους και να κατεβάζουν τη σημαία τους. Έτσι, για να τιμήσουν αυτούς που τους έκαναν Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν, αυτός ο χώρος είναι ιερός. Και αν δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι, ήρθε η ώρα να το καταλάβουν. Τέτοια πράγματα πιστεύουμε και είναι στο κεφάλι μας. Έχουμε τίποτα άλλο? Ναι, ναι. Το Ιστορικό Κέντρο Ενημέρωσης και το Θεματικό Πάρκο Ναυμαχίες. Μάλιστα. Το Ιστορικό Πάρκο ήταν μια ιδέα να δημιουργηθεί, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν τα σχολεία και τα παιδιά να μην γνωρίζουν την ιστορία της χώρας μας. Έτσι λοιπόν φέραμε από την Ολλανδία το φίλο μου τον Έριχ που είναι εδώ. Ο Έριχ έχει φτιάξει τα ωραιότερα πάρκα του κόσμου και ταξίδεψε πολλές φορές. Ήρθε και δούλεψε. Και εμείς βέβαια του προσφέραμε τη φιλοξενία μας. Καλό κρασί, τραγούδι και αυτό δεν ήθελε και τίποτα άλλο. Και σήμερα θα σας πω τι δώρο φέρνει η Δήμαρχε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Έρικ έφτιαξε αυτό. Στον χώρο αυτό θα υπάρχουν τρίρις, το ένα πηγείο θα είναι υποκατοχή του οργανισμού, όπου θα έρχονται ξένοι φοιτητές και Έλληνες να φοιτούν και θα επιδοτούνται συναρχία να φυγεί τέχνη. Θα υπάρχει όλη η ιστορία της χώρας και ιδιαίτερα την Ναυμαχία Σαλαμίνος. Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι τουρίστες 50-60 χιλιάδες την εβδομάδα, δεν θα έχουν στο πίνακα μόνο την Ακρόπολη. Θα έρχονται πολλές χιλιάδες εδώ. Γι' αυτό ενοχλεί και πολλοί πήγαν να μπουν στη μέση. Έχω μία ιδέα για την Άγκυρα που έφτιαξε ο Έρικ. Εδώ ο κύριος Εντοργάν όταν ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης πήγε και βρήκε τον κύριο Έρικ που είναι εδώ και μαζί του έφτιαξαν αυτό το μεγάλο ιστορικό πάρκο που η έκτασή του είναι η μισή Σαλαμίνα. Εκεί επένδυσε ο Εντοργάν. Η επιμέλεια αυτού του βίντεο είναι από τον Κυριάκο Μαριδάκη.
φανταστείτε να έχουμε το ιστορικό πάρκο μπροστά από τα ταμπελάκια που είναι ο χώρος που γίνει ναυμαχία και απέναντι να έχουμε στον Άγιο Γιώργη, το μισό Άγιο Γιώργη, να έχουμε το Ναυτικό Διαχρονικό Μουσείο. Και στη μέση όπου είναι οι κολόνες ΔΕΗ, οι πρώην κολόνες ΔΕΗ, να είναι το άγαλμα του Θεμιστοκλή, βγαίνοντας τα πλοία και μπαίνοντας τα πλοία, να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ευθύνης και των υποχρεώσεων που έχουν προς την πατρίδα. Στην είσοδο του Καματερού θα υπάρχει μια ειδική αίθουσα, όπου οι επισκέπτες θα βλέπουν τι ακριβώς πάνε να δουν, όπως είναι στην Ακρόπολη. Και μετά θα περνάνε και θα περπατάνε δίπλα από τριήρης, δίπλα από χτυπήματα σκαφών, και εκεί θα υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Τα κονδύλια δούλεψε ο κύριος Έρικ, είναι εξασφαλισμένα. Μένουν οι επόμενες ενέργειες. Τελειώσαμε, Κυριακό. Μισό λεπτάκι. Θα δούμε τώρα τι έκανε ένα δείγμα. Αυτό είναι το Εντοργάν, το σχέδιο. Το φτιάξε ο Έρικ. Έτσι θα περπατάνε και εκεί. Χιλιάδες τουρίστες. Εκατομμύρια τα έσοδα. Πλούτος. Και γι' αυτό κάνανε και πρωθυπουργό τον Ερντογάν. Θυμάμαι όταν μιλάγαν με τον Δήμαρχο και με τον Έρικ για τη Σαλαμίνα, ορισμένοι άλλοι τοπικοί παράγοντες νομίζαν ότι ήταν Λουνα Πάρκ. Λέει, εκεί θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, και αφήνουν σε ένα χώρο μικρό. Ένας άλλος, λέει, σοβαρός παράγοντας του νησιού, είχε, λέει, προγραμματίσει να βάλουμε κάτι καραβάκια και ηλεκτρονικά να κάνουν ναυμαχία σε μια κερκίδα. Θα είναι οι πράξεις που θα κάνετε στο μέλλον με τις ενέργειές σας και με τη συμπαράστασή σας. Ο κάθε πολίτης είναι μια δύναμη. Και να περάσουμε και στη τελευταία πρόταση του ΕΑΔΙΣ για το νέο αναπτυξιακό τουριστικό σχέδιο για μαρίνα, κρουαζιερόπλοια, και να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Αυτό φτιάξαμε. Το φάκελο το παραδώσαμε στο Δήμο την πρώτη στιγμή. Μπράβο στο Δήμαρχο, το απεδέχθη, το εισηγηθήκαμε στα Υπουργεία, αλλά έχουμε τη μεγάλη αντίδραση, κύριε Νεράτζη, που θέλουν ορισμένοι να το κάνουν στον Πειραιά. Προσέξτε, τα κρουαζιερόπλοια δεν μπαίνουν σε λιμάνια δύσκολα που έχουν και άλλα φορτώσεις, Κινέζους, Ιαπωνέζους και δεν ξέρω τι άλλο. Το κρουαζιερόπλοιο θέλει ασφάλεια, ταχύτητα, άνεση και ιστορικότητα. Η Σαλαμίνα μας, με την γέφυρα η οποία θα γίνει, διότι έτσι έχουν προγραμματίσει, και με την Αττική Οδό και με την ιστορία της, είναι ο καλύτερος χώρος, γιατί μπαίνει από το Σαρονικό, βγαίνει στο Σαρονικό και είναι στο ιστορικό νησί της Σαλαμίνος. Μπορεί με το ίδιο χρόνο να πάει στην Αθήνα και με τον ίδιο χρόνο να πάει στην Κόρινθο. Άρα λοιπόν είμαστε το ιδανικότερο μέρος που μπορούν να έρχονται 50 με 60.000 τουρίστες την εβδομάδα. Το θέμα ήδη συζητείται. Όλοι οι εφοπλιστικοί κύκλοι, κύριε Δελιμιχάλη, που είστε γραμματέας, το δέχτηκαν με ενθουσιασμό, διότι μιλήσαμε με τους επιχειρηματίες, μιλήσαμε με πρεσβείες, με εμπορικά επιμελητήρια, τα γερμανικά,
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας. Όλοι ενδιαφέρθηκαν ότι είναι ο καταλληλότερος με του Καναδά, με τους εκπροσώπους της celebrity και ούτε καθεξής. Πάμε. Αυτό είναι το ιστορικό νησί μας, το μοναδικό στον κόσμο. Να σκεφτείτε ότι όταν πήγε να γίνει μια πρόταση να ονομαστεί το λιμάνι της Αλαμίνος, διότι οι χάρτες από ό,τι ξέρετε λένε λιμίνες Αλαμίνος, και είπαμε μεταξύ αυτό να μπει και μια ονομασία στο λιμίνες Αλαμίνος, ο ΕΑΣ. Τότε πέσανε τα παπαγαλάκια και λέει θα μας πάρουν το βουκάρι και θα το ονομάσουν διαφορετικά. Αυτό είναι για το Εάντιο, για πριβέ γιότ, όχι για σκάφη που τα αφήνουμε και τα παίρνουν οι τράπεζες και τα δένουμε και βουλιάζουνε. Είναι ο ωραιότερος χώρος και ο ασφαλέστερος. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες εκ μέρους του Δήμου, από ό,τι ξέρω, και έχουν εγκριθεί αυτά τα σχέδια. Θα δείτε κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν είναι όνειρο που βλέπετε. Είναι έργα που γίνονται πολύ γρήγορα. Αυτό φοβούνται όλοι. Σε 2 χρόνια τελείωσε ο ΕΡΙΚ το μεγάλο ιστορικό πάρκο της Άγκυρας. Σε γενικές γραμμές. Τελειώσαμε, ναι, από τα βίντεο. Βέβαια, ο Δήμαρχος έχει πάρει ανηλυτικές καταστάσεις στο φάκελό του. Όπως μετά τη σύντομη ομιλία που θα κάνει ο Δήμαρχός μας, θα έχει και το μεγάλο του δώρο. Και θα είστε οι μάρτυρες αυτού του δώρου. Που για άλλους Δήμους κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, θα μας κάνουν τη χάρη και την τιμή, γιατί έτσι γίνεται, να πείτε 2 κουβέντες. Και μετά περάσουμε. Κύριε Βουλευτά, κύριε πρώην Υφυπουργέ, κύριε τέως Αρχηγή, κύριε πρώην Βουλευτά, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, να ευχηθώ καταρχήν καλή Σαρακοστή
όχι μόνο στον θρησκευτικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικό. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση μετά την 40η, γιατί η Ανάσταση που περιμένει αυτή η πατρίδα είναι μια Ανάσταση που επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε στον κοινωνικό τομέα. Ελπίζουμε δηλαδή ότι πολύ σύντομα η πατρίδα μας θα ξαναπάρει τις τύχες της στα χέρια της. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή 2-3 πράγματα που ακούστηκαν και μετά θα τοποθετηθώ. Το όργανο το οποίο θα αποφασίσει για την αλλαγή της σημαίας του Δήμου Σαλαμίνας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αποδεχόμαστε την εισήγηση, την πρόταση, αλλά θα αποφασιστεί από το θεσμοθετημένο όργανο που θα εκλεγεί στις εκλογές του Μαΐου. Όπως επίσης, το ιστορικό θεματικό πάρκο είναι μια απόφαση που πήρε η παρούσα Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης, όσο αφορά το θέμα με τα ναυπηγεία, είχα την τιμή στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να εισηγηθώ στο σώμα την πρωτοβουλία του Δήμου προκειμένου να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργού και να προχωρήσει ο Δήμος σε όλες εκείνες τις νομικές ενέργειες που θα κατοχυρώσουν την ιστορικότητα του χώρου μας. Και ξέρετε, εμείς δεν τα λέμε αυτά τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε πει από το 10 ότι δεν επιτρέπουμε ούτε μία σπιθαμή περαιτέρω υποβάθμιση του ιστορικού χώρου που έγινε η ναυμαχία. Κυρίες και κύριοι, το να είναι κανείς δήμαρχος στη Σαλαμίνα είναι μια πολύ βαριά ευθύνη και δεν μπορεί κανείς να θεωρεί τον εαυτό του ότι έκανε το καθήκον του για αυτό το νησί επειδή θα ραδιάσει 5 ή 10 έργα της καθημερινότητας των υποδομών. Το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να κάνει κανείς για αυτόν τον τόπο, που μπορεί να συμβάλλει κανείς για αυτόν τον τόπο, είναι ένα: να αναδείξει την ιστορική πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Και γι' αυτό ως Δημοτικός Σύμβουλος εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούσα ανελιπώς, όχι τώρα που έγινα δήμαρχος να το παίξω και καλά θειασότης, χρόνια πριν παρακολουθούσα ανελιπώς τις εκδηλώσεις του ΕΑΝΤΙΣ. Ο Χρήστος με θυμάται ότι ερχόμουν στην πρώτη γραμμή, ερχόμουν πρώτος και έφυγα τελευταίος. Γιατί πίστευα και πιστεύω ότι ο Μαριδάκης δεν είναι γραφικός όπως κάποιοι τον έλεγαν, ότι ο Μαριδάκης και κάποιοι άλλοι γύρω του δεν είναι κάποιοι τύποι που δεν έχουν να κάνουν, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα μαζί του. Και φυσικά δεν συμφωνούσαμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αυτό έλειπε. Να είχαμε μία συνεργασία κοφών και άλλων. Έχουμε μία συνεργασία που μέσα από τη σύνθεση προχωράμε. Έτσι λοιπόν με τον Μαριδάκη και τους συνεργάτες, το ΕΑΝΤΙΣ, από τις πρώτες ημέρες που έγινα δήμαρχος, που εξελέγει μάλλον, όχι που ορκίστηκα 1η-1η του 2011, μετά δηλαδή τα μέσα του Νοεμβρίου, κάλεσα τον Χρήστο και του είπα ότι θέλω να είσαι ειδικό συνεργάτης μου στα θέματα αυτά. Ο Χρήστος εκπληκτός δεν το περίμενε. Τελικά φυσικά δέχτηκε αυτή τη συνεργασία και αποφασίσαμε, κυρίες και κύριοι,
σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που ξέρετε το να λέμε πολλά λόγια δυνατά, φωναχτά, εθνικά, πατριωτικά κτλ. Ξέρετε ποιο είναι το πιο πατριωτικό, το πιο εθνικό? Να είσαι χρήσιμος στον τόπο σου. Αυτό είναι το πιο πατριωτικό. Όποιος είναι χρήσιμος στην πατρίδα του, είναι πατριώτης. Οι πολλές φωνές και τα άλλα για αλλού. Όποιος είναι χρήσιμος στην πατρίδα του. Και τι κάναμε? Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κάτσαμε κάτω και σχεδιάσαμε. Σχεδιάσαμε σε δύο άξονες. Ο ένας ήταν να διεκδικήσουμε, και το είπα για πρώτη φορά σε αυτή την αίθουσα όταν 1η-1η του 2011, μετά την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου, είπα 5 κουβέντες και είπα ότι βάζουμε έναν οραματικό στόχο. Το θυμούνται όσοι ήταν σε αυτή την αίθουσα. Να διεκδικήσουμε με τη συμπλήρωση των 2.500 χρόνων την πολιτιστική πρωτεύουσα. Ίσως τότε κάποιοι, και δικαιολογημένα τους δικαιολογώ, να χαμογέλασαν ειρωνικά. Σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτός? Ήρθε πρώτη μέρα που γίνεται δήμαρχος και μας μιλάει για πολιτιστική πρωτεύουσα? Μας κοροϊδεύει? Και σας λέω, δεν τους θεωρώ υπερβολικούς. Είχαν μία βάση, αυτό που τότε σχολίασαν ή πίστεψαν. Τι κάναμε? Είχαμε λάβει μέρος στη διαβούλευση, για όσοι έχετε εξειδικευτεί, αλλά θα σας το πω τα θέματα. Είχαμε λάβει μέρος στην ηλεκτρονική διαβούλευση για τις πολιτιστικές πρωτεύουλες της επόμενης δεκαετίας που έγιναν το Δεκέμβρη του 2010. Είχα εκλεγεί δήμαρχος, δεν είχα αναλάβει. Εκεί λοιπόν, με την συμμετοχή μας, δηλώσαμε ότι θα παρευρεθούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα γινόταν η διαβούλευση για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες διαζώσεις πλέον. Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, 2 Μαρτίου του 2011, μπαίνω στο αεροπλάνο και πάω στις Βρυξέλλες. Χωρίς καθόλου να έχω απευθυνθεί στο ελληνικό κράτος. Καθόλου. Γιατί? Γιατί ήξερα, παρακολουθώντας το Μαριδάκι όλα αυτά τα χρόνια, ποια ήταν η θέση τους και η φιλοσοφία τους για αυτούς τους χώρους. Άρα, πού να πήγαινα? Χαμένος κόπος. Πάμε στις Βρυξέλλες. Λαμβάνω μέρος στην διαβούλευση διαζώσης, τα πρακτικά στη διάθεση του οποιοδήποτε. Και ζητώ, με την συμπλήρωση των 2.500 χρόνων, η Ευρώπη να τιμήσει αυτό που οφείλει να τιμήσει. Να τιμήσει αυτούς που τότε, ως ακούστηκε προηγουμένως, ελεύθεροι πολίτες ενός πολυκρατικού αλλά ενός έθνους, σταμάτησαν τους μισθοφόρους του πολυεθνικού αλλά ενός κράτους των Περσών, δείχνοντας την αρετή που έχει η ελευθερία, το να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου και για τα παιδιά σου ο ίδιος και όχι ένας μισθοφόρος. Αυτό λοιπόν τα απλά, αυτά τα απλά είπαμε εκεί που πήγα στη διαβούλευση. Και 27 του 12 η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει πως το 2021, γιατί τότε είναι η συμπλήρωση και όχι το 20 και όχι το 10 που έκαναν το μαραθώνα, ήταν το 11, με απλά μαθηματικά το καταλαβαίνει ο καθής. Το 21 η Ελλάδα και η Ρουμανία, γιατί πλέον είναι δύο τα κράτη, αφού δύο είναι πλέον οι πολιτιστικές πρωτεύουσες, με εσωτερική διαδικασία θα ορίσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτός ήταν ο ένας άξονας, όπου στη συνέχεια, μέχρι και σήμερα, έχουμε κάνει πολλή δουλειά με τους συνεργάτες μου, αιρετούς και μη, και όλους όσους έχουν συμβάλει, και φυσικά με το πολεμικό μας ναυτικό συμπροταγωνιστή σε αυτή την κατεύθυνση. Από τον παρευρισκόμενο τότε αρχηγό, τον Δημήτρη τον Ελευσινιώτη, και μετά υφυπουργό, τον Κοσμά τον Χριστίδη, και φυσικά τον
Γενικό Επίτιμο Επιθεωρητή του Πολεμικού Ναυτικού και τότε Διοικητή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, τον Τάσο τον Μιχάλαρο, ήταν τρεις άνθρωποι που κατά σύμπτωση, προσέξτε, όχι ότι δεν μας βοήθησαν και άλλοι αξιωματικοί του πολεμικού μας ναυτικού, φυσικά όλοι, αλλά τότε οι κεφαλές αυτές κατά σύμπτωση έχουμε κοινό παρανομαστεί το ότι ζούμε σε αυτό το μοναδικό ιστορικό νησί. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε και βάλαμε την μεγάλη βάση, την μεγάλη πλατφόρμα, όχι μόνο να διεκδικήσουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά και το δεύτερο άξονα που είχαμε στο σχεδιασμό μας, τον αρχικό. Γιατί ξέρετε, τυχαίο δεν είναι τίποτα. Μόνο όταν προγραμματίζεις, σχεδιάζεις, διεκδικείς, τότε μπορεί και να πετύχεις. Δεύτερος άξονας. Τα Σαλαμίνια, εκδηλώσεις που ξεκίνησαν το 77 από τον Χρήστο, ήταν εκδηλώσεις που, όπως συνηθίζω να λέω, δεν είχαν περάσει τα όρια του νησιού μας και τα σύνορα της πατρίδας μας ποτέ. Όταν λοιπόν από τις πρώτες μέρες, τον πρώτο χρόνο, πρέπει να ήταν περίπου Μάρτις-Απρίλης του 2011, που σχεδιάζαμε τα Σαλαμίνια του 2011, όταν λοιπόν είπε μία πρόταση ο Μαριδάκης, γιατί έχει πει κι άλλες που δεν συμφώνησα, αλλά σε αυτή συμφώνησα, ότι πρέπει να πάμε στο Σύνταγμα, στο μνημείο του άγνου στρατιώτη, να καταθέσουμε στεφάνι για αυτό το γεγονός που δεν είχε γίνει ποτέ. Είπα ναι, θα πάμε, γιατί εκεί αξίζει μόνο το γεγονός αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο ιερότερο ιστορικό σημείο της Ευρώπης και του κόσμου. Και δεν είχε γίνει ποτέ. Να σας πω και ένα έτσι, της καθημερινότητας που το λέω πάντοτε, αλλά σηματοδοτεί την φιλοσοφία αυτών που μέχρι τότε ασκούσαν τη διοίκηση σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνοντας από τα φεριμπότ, θα δείτε, αν ήρθατε κάποιοι στο νησί μας απ' έξω που έχετε έρθει πολύ, είδατε κάποιες ταμπέλες που σε οδηγούν στον Τύμβο. Ξέρετε πότε μπήκαν? Το 2011. Εάν πάτε στο αρχαίο λιμάνι, υπάρχει ένα μνημείο. Ξέρετε πότε μπήκε? Το 2011. Άρα λοιπόν, σχεδιάσαμε με τα πενιχρά μέσα που έχει ένας Δήμος καλλικρατικός, με τα τεράστια προβλήματα, τις δυσκολίες, το να συγκροτήσουμε, γιατί το 2011 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για όλους τους Δήμους. Υπάρχει συνάδελφος εδώ, δήμαρχος, και το γνωρίζει. Δεν ξέρω μόνο, ήταν καλλικρατικός Δήμος ο Άγιος Δημήτρης, όπου για ένα χρόνο παίρναμε αποφάσεις να στήσουμε τον καλλικρατικό Δήμο. Και παρόλα αυτά, δεν κατεβάσαμε ούτε για ένα κλικ τον στόχο μας, που είναι όχι μόνο στόχος που οφείλουμε να τον κάνουμε ιστορικά, πολιτιστικά, αλλά είναι για τη Σαλαμίνα, εμείς πιστεύουμε και για την πατρίδα μας, το μοναδικό αναπτυξιακό εφαλτήριο, αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκοταδισμό, τη φτώχεια, την ανέχεια που έχει η κοινωνία μας σήμερα. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας τα Σαλαμίνια, πετύχαμε αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο. Το 13, το Σεπτέμβρη, να έχουμε πάνω από 30 πρέσβεις στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και Σαλαμίνα. Πάνω από 30. Και να έρθουν να γονατίσουν σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Δεν μείναμε μόνο εκεί. Η διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι ένας στόχος που για μας είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν μπορεί κανείς να παραχαράξει την ιστορία, και αυτό το λέω και στον παρευρισκόμενο φίλο της Σαλαμίνας, βουλευτή, αλλά και σε όλους σας, δεν θα τολμήσει να παραχαράξει κανείς την ιστορία όπως κάνανε κάποιοι άλλοι με την πολιτιστική πρωτεύουσα, το είπε ο Χρήστος, όπου, κύριε Νεράτζη, όλοι την αναπαράσταση της ναυμαχίας την κάνει σε έναν χώρο στην Τραπετσόνα. Αυτό αποτελεί τεράστιο
Δεν θέλω να το πω στη συνέχεια, γιατί θα πω κάτι που δεν θα με τιμά ως δήμαρχος. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό στη Σαλαμίνα. Στην ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν ότι εμείς προτείνουμε και έχει αποδεχθεί εν μέρη μέχρι τώρα και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά πάντοτε κρατάμε κρατούμενα. Η πολιτιστική πρωτεύουσα θα πρέπει να είναι οι δύο γεωγραφικές ενότητες που περικλείουν αυτό το θαλάσσιο χώρο. Και γι' αυτό έχουμε πει, η Σαλαμίνα και ο Πειραιάς θα πρέπει να είναι η πρόταση. Αν κάποιοι πιστέψουν ότι αυτό μπορούν να το αλλοιώσουν, τότε δεν θα βρουν μόνο εμάς απέναντι και όλους τους σημαντικούς και τους σημαντικούς από άποψη γραμμάτων Έλληνες, αλλά και τους απλούς Έλληνες πολίτες που αυτοί είναι οι πιο ισχυροί, θα βρουν απέναντι και όλη την Ευρώπη. Γιατί το γεγονός αυτό από τον Δήμο της Σαλαμίνας τις επόμενες εβδομάδες, όπως ήδη σας είπε ο Χρήστος, έχουμε κάνει, έχει πάει όχι μόνο στην UNESCO, την οποία θα επισκεφτούμε προκειμένου να συμπεριλάβει στα μνημεία της παγκόσμιας, στα προστατευόμενα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτόν τον χώρο, αλλά και σε όλους όσους έχουμε μέχρι τώρα αναπτύξει πολύ σημαντικές φιλικές σχέσεις για το τομέα αυτό. Άρα λοιπόν, η Σαλαμίνα μαζί με τους 23 δήμους της χώρας μας, όπου με πρωτοβουλία αυτής της Δημοτικής Αρχής το 2011 αδελφοποιηθήκαμε, γιατί τι είναι η Σαλαμινομάχη, δεν είναι η πρόγονη όλων αυτών των πόλεων που αναφέρθησαν. Αυτή λοιπόν ενώσαμε τις δυνάμεις μας κόντρα, και θα το πω, σε αυτούς που από τον Δήμο της Σαλαμίνας αναφέρουν μέχρι σήμερα τις εκδηλώσεις κιτς. Αυτός είναι ο ΣΥΚ, ελληνικός όρος που χρησιμοποιούν. Είναι, λέει, κιτς. Και συνεχίζουμε. Επειδή λοιπόν για μας το κομμάτι αυτό είναι μονόδρομος, ιστορικός, μονόδρομος εθνικός και αναπτυξιακός, είχαμε την τιμή να βάλει τη σφραγίδα του, να βάλουν τη σφραγίδα τους μάλλον, γιατί είναι δύο, με την παρουσία τους σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι δύο κορυφαίες προσωπικότητες θεσμικές. Ο ένας είναι της Εκκλησίας μας, ο μακαριότατος κύριος Ιερώνυμος, που επισκέφθηκε πέρυσι την Σαλαμίνα και εφέτος, πριν λίγες ημέρες, με κάλεσε ο εξοχότατος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, τον οποίον επισκέφθηκα στο Προεδρικό Μέγαρο και μου ανακοίνωσε ότι θα παραστεί αυτοπροσώπως στα Σαλαμίνια του 2014 προκειμένου να σηματοδοτήσει, σας το λέω γιατί είναι λόγια του αυτά, ότι τα Σαλαμίνια πρέπει να αποτελέσουν εθνικό στόχο. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο. Γιατί? Γιατί στο λογαριασμό που κάπου και κάνουν σήμερα Ευρωπαίοι μόνο λογιστικά, ξεχνάνε τα κρατούμενα. Και τα κρατούμενα είναι ότι αυτή η κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη έχει συμβάλει όσο καμία άλλη γεωγραφική ενότητα στον παγκόσμιο χάρτη για την δημοκρατία, την ελευθερία, τον πολιτισμό αυτής της γης. Εμείς οι Έλληνες δεν δώσαμε μόνο το όνομα στην Ευρώπη. Κυρίως δώσαμε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Και είναι
Και αυτά τα λόγια είναι λόγια πατριωτικά. Δεν είναι λόγια ακραία. Την πατρίδα μας την αγαπάμε όλοι το ίδιο. Αν κάποιοι δεν την αγαπάνε, είναι πρόβλημά τους. Εμείς την αγαπάμε και το δείχνουμε με πράξεις, επιτυχίες και αποτελέσματα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Χρήστο και τους συνεργάτες του. Το ΕΑΝΤΙΣ να συνεχίσει να υπάρχει και να πορεύεται. Είναι γνωστό ότι συνεργάτης μου για τα επόμενα χρόνια θα είναι ο Κυριάκος ο Μαριδάκης και να μια απόδειξη από ποια πλευρά του ποταμού, από ποια όχθη του ποταμού είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή Χρήστο. Είναι από την πλευρά του αγώνα, της διεκδίκησης, της διασφάλισης και όχι της συναλλαγής και της συνεργασίας όπως μπορεί να γινότανε στο παρελθόν. Έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον. Και να ξέρετε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, γιατί αγαπάμε πολύ, όπως όλοι οι Έλληνες, την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Κύριοι, τελειώνοντας, ο Σύλλογος ΕΑΝΤΙΣ αποφάσισε ομόφωνα να δώσει ορισμένα αναμνηστικά, τα οποία εμείς δεν λέμε βραβεύσεις. Διότι, όπως θα δείτε, οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν τα αναμνηστικά είναι άνθρωποι καταξιωμένοι, είναι βραβευμένοι από τη ζωή και από την καριέρα τους και δεν έχουν ανάγκη τις βραβεύσεις δικές μας. Τους έχει βραβεύσει η ίδια η ζωή. Για να γίνουν οι βραβεύσεις, θα παρακαλέσω το οπλικό άγημα Λεωνίδας που μας τιμά να έρθει στην μια πλευρά και τα παιδιά των ΛΟΚ να ανέβουν στην άλλη πλευρά, εκεί παδιά. Εάν θα πάτε στο εξωτερικό και δείτε πώς είναι οι Γερμανοί με την ιστορία τους, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και ούτε καθεξής, ξεκινούν, ξέρετε, με τα κράνη, με τις προβιές και με τα κέρατα και πληρώνουν 12 ευρώ για να τους δουν. Τα παιδιά τα δικά μας, λοιπόν, τιμούν την ιστορία και τον πολιτισμό, αναβιώνοντας την ιστορία ότι οι απλοί πολίτες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το 480, έσωσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτούς που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, που προϊσταμένοι αρχή έχουν το ΓΕΘΑ. Είναι οι Σαλαμινομάχοι, οι σημερινοί. Και όπως ξέρετε, όταν συμβεί και γίνει ένας πόλεμος, περάστε μια πλευρά εσείς, λοκατζίδες εδώ, η Ελλάδα σε χρόνο ρεκόρ θα έχει έτοιμο πόλεμους, αυτά τα παλικάρια και πολλές άλλες χιλιάδες να προστατεύουν την τιμή και την αξία του Έλληνα. Γυμνάζονται κάθε μέρα. Θα παρακαλέσω τον Γιώργο τον Λεκάκη, τον συνεργάτη μας, που ξεκίνησε τον αγώνα, που θα είναι ο πρώτος που θα παραλάβει το αναμνηστικό μας, τον Γιώργο τον Λεκάκη. Γιώργο μου, ανέβα πάνω. Ο Γιώργος ο Λεκάκης είναι καταξιωμένος συγγραφέας, δημοσιογράφος, που δίνει τις μάχες του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρόνια τώρα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει. Τίποτα. Αυτό το μικρό αναμνηστικό να σου θυμίσει σημερινή βραδιά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Με φνηδιάσατε. Δεν το περίμενα. Ειλικρινά δεν κάνω τίποτα παραπάνω από ότι η συνείδησή μου επιτάσσει και η ταυτότητά μου λέει. Έλλην πολίτης. Αυτό... αυτό δεν διαπραγματεύεται, δεν συναλλάσσεται, δεν αφαιρείται. Ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μόναχο και για πρώτη φορά πήγα σε ελληνικό σχολείο στη Τετάρτη Δημοτικού. Τα 3 πρώτα χρόνια μάθαινα γερμανικά. Μίλησα ελληνικά λοιπόν στη Τετάρτη Δημοτικού. Όταν ήρθε η στιγμή να μου ζητήσουν, να με ρωτήσουν αν θα ήθελα τη γερμανική υπηκότητα ή και τη γερμανική υπηκότητα, δεν πέρασαν 2,5 δευτερόλεπτα από το να πω ένα μεγάλο όχι. Διότι όταν κουβαλάς μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα, τίποτα άλλο δεν είναι ικανό να κάτσει δίπλα της.
απευθύνομαι σε εσάς, Σαλαμίνη. Απευθύνομαι σε εσάς, φίλοι, γιατί και εγώ πιο δίπλα από τον Πειραιά είναι η καταγωγή του πατέρα μου και ο παππούς μου, ο Ιδραίος, με σφακιανή καταγωγή, όπως και η οικογένεια Μαριδάκη, όταν πήγαινα να κάνω κριτική και να έχω μια άποψη στο στόμα μου για οτιδήποτε, μου λέγε και μου μάθαινε, αγόρι μου, όποιος μπορεί κάνει, όποιος δεν μπορεί κρίνει. Και ξέρετε κάτι, ένας δάσκαλός μου στο Πανεπιστήμιο, στο Μόναχο, μου μάθε μια φράση που θα πρέπει να μου την είχαν μάθει τα σχολιά, ενός μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, τον οποίον αγνοούμε, του Κλεόβουλου του Λίνδιου, από τη Ρόδο, μια φράση που μου άνοιξε παράθυρα τα οποία ακόμα προσπαθώ να κλείσω και δεν μπορώ. Είχε πει αυτός ο άνθρωπος: «Δεν υπάρχουν υποθέσεις χαμένες παρά μόνον εκείνες που εγκατέλειψες». Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Θα ήθελα στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μαριδάκη, που κάνουμε αγώνα από τη δεκαετία του 90 με τις εκδρομές που κάναμε εδώ, να μην γιορτάζαμε σήμερα τα 35 χρόνια του ΕΡΑΤ. Θα έπρεπε ο Ιαντής να είχε πάψει να υπάρχει. Να μην υπήρχε λόγος να συνεχίζει να υπάρχει. Του εύχομαι λοιπόν ως εκ τούτου να μην γιορτάσει άλλα γενέθλια ο Σύλλογος και να είμαστε εδώ του χρόνου για να γιορτάσουμε επιτέλους μια νίκη των βουλευτών μας έναντι ενός παράνομου νομοσχεδίου, μιας υπουργικής αποφάσεως που σιώπησε όλο το βουλευτήριο του κυρίου Παναγιωτόπουλου, που ο οποίος ενώ ενημερώνεται ότι υπάρχει ναυπηγείο και δραστηριοποιείται σε ζώνη Α, αντί να του πει ξεκουμπήσου και σήκω και φύγει από εδώ και γιατί είσαι εδώ, διαπραγματεύεται και συναλλάσσεται μαζί του τους χώρους της επεκτάσεώς του. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Και δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους. Δεν έχετε πάει με τα πόδια να κλείσετε μέχρι το Σύνταγμα όλους τους δρόμους, να δημιουργηθεί ένα χάος στους δρόμους. Και ξέρετε, αν πάτε με τα πόδια από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα, πόσοι άλλοι θα έρθουν μαζί σας. Ξέρετε πόσοι άλλοι στον δρόμο θα σας βλέπουν και θα έρχονται μαζί σας. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει εσείς πρώτα εδώ στο νησί σας να καταλάβετε. Εσείς πρώτοι. Ότι το μέλλον της Σαλαμίνας αλλά και όλης της Ελλάδος δεν είναι ούτε το ναυπηγείο, ούτε η πρόσκαιρη δουλειά, η μαύρη εργασία, ούτε αυτά τα μαύρα νερά που βλέπετε εκεί. Το μέλλον είναι ο πολιτισμός. Αυτή η χώρα από τότε που γεννήθηκε έδινε μόνο φιλοσόφους, ποιητές, μαθηματικούς, ιστορικούς, ήρωες. Να σας πω κάτι ακόμα. Προδότες. Κοιτάξτε να δείτε, αν είσαι από τη μάχη των Θερμοπυλών, θυμάστε μόνο τον Εφιάλτη, έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Έδωσε 300 εκεί πέρα πάνω και άλλους θεσποιείς στον Εφιάλτη, θυμάστε. Λέει ιστορινούς. Λοιπόν, κατάλαβα τι λέει ο κύριος και δεν ήταν προσωπικό. Λοιπόν, να τελειώνουμε μια για πάντα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Ενημέρωσης Εθνικών Θεμάτων. Η μόνη μας δουλειά είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι πιστεύω και νομίζω ότι πιστεύετε ακράδαντα πως ο πιο επίφοβος γι' αυτό, επικίνδυνος για αυτούς πολίτες είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Και νομίζω ότι ούτε εσείς οι Σαλαμίνοι είστε ενημερωμένοι, παρά τους 35 χρόνους αγώνες που κάνει ο Έντης. Αλλά δεν ήρθα κι εγώ εδώ χωρίς δώρο. Επειδή όλοι κάποια δωράκια φέρνετε και κάποιο δωράκι μου δώσανε. Ξέρετε ότι άλλη μου δραστηριότητα, από τα οποία έχω και τα προστοζήν μου, είναι να είμαι στιχουργός. Γράφω κάποια τραγούδια με τα οποία έχετε κλάψει, έχετε παντρέψει τα παιδιά σας, έχετε γλεντήσει και κάποια που σας έχουν προβληματίσει, όπως το «Πατρίδα μου» με τον Νότι Σφακιανάκη. Σήμερα λοιπόν, κύριε Μαριδάκη, σας φέρνω ένα τραγούδι το οποίο παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή ο φίλος μου, πειραιώτης τραγουδοποιός από τους Λαθρεπιβάτες, ο Γιάννης Νικολάου, πειραιώτης, ο οποίος θα σας το πει για πρώτη φορά. Λέγεται «Η Σαλαμίνα σκουριάζει». Θα είναι για πρώτη φορά που θα ακουστεί σήμερα αυτό το τραγούδι και θα γίνει ένα βίντεο κλιπ το οποίο θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο.
πιστέψτε στην αδάμαστη δύναμη της τέχνης. Μόνο η τέχνη μπορεί. Προς τα πάνω, παρακαλώ. Μόνο η τέχνη μπορεί. Και ο Έλληνας μόνο με την τέχνη καταλαβαίνει. Ζωγράφισε και έκανε αγγεία, έκανε γλυπτική τον 7ο αιώνα, τον 8ο αιώνα π.Χ. Ζωγράφιζε και έδινε μορφές στα πρόσωπα, στους θεούς του. Σατήριζε, εξέφραζε την καθημερινότητά του με τέχνη. Την ίδια εποχή κάποιοι άλλοι είχαν ως πρότυπο ομορφιάς την προβιά. Και εμείς είχαμε ως πρότυπο ομορφιάς την Αφροδίτη. Αν ο Γιάννης είναι έτοιμος, θα ήθελα να ακούσετε το καινούριο τραγούδι αφιερωμένο για τη Σαλαμίνα, το οποίο σε... Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να ευνηδιάσει ένα σφακιανό, έτσι, να ξέρεις ότι έχει ένα όπλο από πίσω του πάντα. Κύριε Λεκάκη, ναι. Εδώ. Ναι. Βλέπετε, ο κύριος Νικολάου, μας τον χάσαμε στον κόσμο, μας έφυγε γρήγορα για μια υποχρέωση. Θα τον συγχωρέσετε πάρα πολύ. Αργήσαμε πάρα πολύ και επειδή έπρεπε να εμφανιστεί, δεν μπόρεσε να μείνει. Ναι, την επόμενη φορά θα σας σαλαμίνει, θα είμαι, να τα ξέρετε ότι θα είναι προσφορά σε εσάς αυτό το τραγούδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα παρακαλέσω τους λεβέντες του οπλικού αγήματος του Λεωνίδα, τους κομμάντος του Θεμιστοκλή, τους νέους σαλαμινομάχους, να έρθουν να παραλάβουν το αναμνηστικό. Μεγάλη μας τιμή. Μας τιμάτε. Κύριε Πρόεδρε του Κρατής, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τιμή που παραλαμβάνοντας αυτή την πλακέτα αναγνωρίζετε τους σκοπούς του συλλόγου μας, οι οποίοι από την ίδρυσή του από το 2007 με την τότε ονομασία Σπαρτιατικές Μόρες συμμετέχουμε στους αγώνες σας και σήμερα με την ονομασία Λεωνίδας πια, με το ίδιο σθένος και πυγμή, είμαστε μαζί σας μέχρι τελική δικαίωση του αγώνα. Τιμή και δόξα στον Θεμιστοκλή και στους σαλαμινομάχους. Αθάνατη! Αθάνατη! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χειροκρότημα και την προσοχή σας όλα αυτά τα χρόνια του Συλλόγου μας, ο οποίος προσπαθεί με τη μελέτη και την κατασκευή και την αναβίωση του τρόπου μάχης των αρχαίων Ελλήνων και των σαλαμινομάχων φυσικά, να δείξει στους Έλληνες ότι υπάρχουν πάντα σαλαμινομάχοι, υπάρχουν πάντα Έλληνες που ξέρουν να πολεμάνε, που τιμούν πάντα αυτά τα χώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλέσω η Ελάνθια να διαβάσει λίγο για τους σκοπούς του συλλόγου μας. Καλησπέρα. Μία σύντομη παρουσίαση του συλλόγου θα ήθελα να σας κάνουμε. Το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλητικών άγημα Λεωνίδας αναγνωρίστηκε επισήμως από την ελληνική πολιτεία στις αρχές του 2008 ως πολιτιστικός σύλλογος ιστορικών μελετών υπό την επωνυμία εκπαιδευτικών αρχαιοπρεπές οπλητικών άγημα Σπαρτιατικές Μόρες. Δημιουργηθείς με σκοπό την ιστορική μελέτη των αρχαιοελληνικών ιδεοδών και προτύπων, όπως αυτά απορρέουν όχι μόνο μέσα από τα ιστορικά βιβλία και την αρχαιοελληνική γραμματεία, αλλά και με έναν τρόπο σχεδόν βιωματικό, αφού λαμβάνει και χαρακτήρα ιστορικών αναπαραστάσεων με την κατασκευή και χρήση ακριβών αντιγράφων του αρχαιοελληνικού οπλητικού εξοπλισμού, κυρίως της κλασικής περίοδου και όχι μόνο. Καθώς επίσης και με την διοργάνωση δρωμένων, αναπαραστάσεως οπλητικών φαλάγκων και εκδηλώσεων αποδόσεως φόρου τιμής και μνήμης στις αρχαίες εκείνες μάχες που ουσιαστικώς εκαθόρισαν τον ρουν της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής ιστορίας. Μας μετονομάστη κατά τα προδιαλειφθέντα το Μάρτιο του 2012 προς τιμήν του εμπνευστού της ιδέας δημιουργίας αγήματος ενδυωμένου την οπλητική περιβολή των ενδόξων προγόνων μας, ο οποίος είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τίτλο «Το γραμμένο διολοχρήσων γραμμάτων στις δέλτους της ιστορίας, όνομα του αθάνατου βασιλέα της Σπάρτης,
και προμάχου των Θερμοπυλών, αποσκοπώντας ακόμη μέσω της συνεχούς παρουσίας του στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, στη μελέτη, στην έρευνα, στην αναβίωση και διάδοση των αρχαίων σπαρτιατικών ιδεωδών και της αρχαιοελληνικής στάσεως ζωής και αγωγής του πολίτου. Μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων και διαλέξεων, με πιο σημαντικές τις συμμετοχές σε επίσημες παραλάσεις εθνικών επετείων, εκδηλώσεις για επετείους μαχών της αρχαιότητος, διάφορα πολιτιστικά φεστιβάλ, γυρίσματα ντοκιμαντέρ του History Channel και του Ιδρύματος Οικουμενικού Ελληνισμού, αναβιώσεως των ΕΜΕΟΝ το 2008, όπου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε αναπαράσταση οπλιτοδρομίας και το 2012, αλλά και άλλων σημαντικών αθλητικών γεγονότων, όπως ο Φιδιππίδιος και Ευχίδιος Άθλος, διαλέξεις και παρουσιάσεις του προτύπου του αρχαίου Έλληνος οπλίτου με παρουσίαση του οπλιτικού εξοπλισμού σε ακριβή αντίγραφα και του τρόπου που εμάχεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα θα παρακαλέσουμε τον διοικητή και υπεύθυνο των νέων σαλαμινομάχων, οι οποίοι είναι στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ανά πάσα στιγμή και είναι αιχμή του δόρατος για οποιοδήποτε θελήσει να απειλήσει την ασφάλεια της χώρας μας. Είναι οι λεβέντες που μας τιμούν. Κύριε Δήμαρχε, εμπνευστή και καθοδηγητή συνεχιστή της ιστορίας της Ελλάδος, εμείς ευνηδιαστικά θα σας τιμήσουμε, γιατί παρέχετε ιστορικό, πολιτιστικό έργο που το έχει ανάγκη η πατρίδα. Εμείς ακολουθούμε τη ρότα του Θεμιστοκλή. Πέρυσι ο αρχηγός και υπουργός Αμήνης, μας τιμήσατε, κύριε Υπουργέ, γιατί κατακτήσαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ περιπόλου μακράς ακτίνας δράσεως, που δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο, φορτωμένη από τον Παρνασσό, από την πιο ψηλή κορφή, ήρθαμε περπατώντας στην Πάρνηθα, χωρίς διοικητική υποστήριξη, με πείνα στο δρόμο και δίψα. Και δείξαμε ότι υπηρετούμε τις ίδιες στρατιωτικές αξίες και ιδανικά και δεν σταματάμε με τίποτα. Κύριε Χριστίδη, πραγματοποιήσαμε από το Φάληρο 8 διάπλους του Αιγαίου με 5 και 6 φουσκωτά, το ενθυμίστε, και επισκεφθήκαμε όλες τις στρατιωτικές φρουρές για να δώσουμε ηθικό αλλά και να πάμε και ιατρική βοήθεια στις ξεχασμένες μικρονησίδες στο Αιγαίο. Και ανοίξαμε το δρόμο της ιατρικής περίθαλψης και πλέον τα 3 όπλα πηγαίνουν κάθε χρόνο, ιατρική βοήθεια και πλοία. Εμείς οι ενεργοί πολίτες, σοπλίτες, 2.500 χρόνια, ακολουθούμε τη ρότα του Θεμιστοκλή. Και όταν φτάναμε στο Καστελόριζο, είδαμε ότι η Κύπρος είναι κοντά. Και κάναμε 2 διάπλους Ελλάδος-Κύπρου με 5 φουσκωτά, μικρά φουσκωτά, αλλά μεγάλη ανδρεία και αγάπη για την Κύπρο, και πήγαμε εκεί και αποδείξαμε ότι η Κύπρος είναι κοντά. Εδώ είναι λοιπόν 2.500 χρόνια ο ελληνισμός, ο πατριωτισμός, και με τέτοιους άντρες η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ευχαριστώ. Και τώρα θα σας τα παρακαλέσω τη μοναδική γυναίκα ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας που έχει η χώρα μας, η οποία για να γράψει την ναυτική ιστορία, τι έκανε? Ταξίδευε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα με ιστιοπλοϊκό χρόνια στα πεδία των μαχών της χώρας μας. Και αυτή η έρευνα έγινε τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές σχολές και ιδιαίτερα η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων να δέχεται την επίσκεψή της και την ενημέρωση από αυτή τη γυναίκα. Παράλληλα, να διδάσκει στη Σχολή Ναυτικού Πολέμου.
Παρακαλώ την κυρία Ιωαννίδου να ανέβει στο βήμα. Είναι συνεργάτηδα του Συλλόγου Ιατής εδώ και πολλά χρόνια. Εκτός από το επώνυμο Ιωαννίδου, λέγεται και Μαριδάκη. Η μαμά της και ο μπαμπάς μου αδέλφια. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οφείλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του ΕΑΔΙΣ, Χρήστο Μαριδάκη, για την ανιδιοτελή και συνεχή προσφορά του επί 35 έτη. Παιδιά, είναι 35 ολόκληρα έτη, δεν είναι λίγο. Για την ανάδειξη της ναυμαχίας της Σαλαμίνος παγκοσμίως, καθώς και τις προσπάθειες του Κυριάκου Μαριδάκη, που προβάλλει όσο κανείς άλλος το έργο αυτό, παγκοσμίως και εκείνος. Δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι παρά τις στιγμές που πιστεύω όλοι μας λίγο πολύ αισθανόμαστε κάπως έτσι απογοητευμένοι, αναρωτιέμαι ποιοι πραγματικά ήταν οι εχθροί μας, οι Πέρσες ή Νεοέλληνες. Ξέρετε ποιους εννοώ. Παρά λοιπόν αυτή την απογοήτευση ώρες-ώρες που μας πιάνει, πιστεύω και είμαι σίγουρη και βέβαιη ότι οι κόποι σας θα δείξουν τους καρπούς σύντομα και ότι θα δούμε πάρα πολλά και θαυμαστά, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, αγωνίζονται και δεν σταματούν ποτέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο ιστορικότερο μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τη ευκαιρία, ο Σύλλογος ο δικός μας ουδέποτε ζήτησε οικονομική ενίσχυση από κανέναν φορέα και από κανέναν συμπολίτη του. Αρχίσαμε και θα τελειώσουμε το δρόμο μας έτσι όπως ξεκινήσαμε, με τις δικές μας δυνάμεις, ξέροντας ότι κάποια μέρα θα γινόντουσαν όλοι χορηγοί, όπως πράγματι τώρα όλες οι εκδηλώσεις γίνονται που ο καθένας φτιάχνει και κάτι. Και σαν ειδικό συνεργάτης, ουδέποτε ζήτησα μία δραχμή από το Δήμο της Σαλαμίνος, προσφέροντας μέρα νύχτα τον εαυτό μου να βάλω ένα πεθαδάκι στις προσπάθειες του Δήμου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω τον υπτάμενο Ολλανδό, τον συνεργάτη της Βασίλισσας της Ολλανδίας, του Πρωθυπουργού της Ελβετίας, της Τουρκίας και πολλών άλλων χωρών, σχετικά με τον πολιτισμό, ο οποίος μόνος του σήμερα θα σας ανακοινώσει ένα δώρο που θα δώσει στο Δήμαρχο. Έρικ, come here. Έρικ, I want to remember the email. Always, this moment. It's okay. Thank you very much for everything. You're welcome. Thank you. Σύντομα να αναφέρω ότι ο κύριος Ρος σπούδασε χημεία αρχιτεκτονική στην Ολλανδία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Εργάζεται για 32 χρόνια σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης για 14 κυβερνήσεις. Έχει εργαστεί πάνω από 40 χώρες στην Ευρώπη, Μέση από Ανατολή καθώς και στην Αφρική. Από το Μάρτιο του 2011 είναι τεχνικός επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου μας για το σχεδιασμό του μοναδικού ιστορικού θεματικού πάρκου της Ναυμαχίας και της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Τις αρχαιολογικές έρευνες τόσο στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής Ναυμαχίας όσο και στους ιερούς χώρους της αρχαίας Σαλαμίνας, με τη στήριξη της Ολλανδικής Πρεσβείας, του Ολλανδού Πρέσβη της Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. Επίσης για την κατασκευή του Ιστορικού Μουσείου Εναλλείων Αρχαιοτήτων, το οποίο σύμφωνα με ειδικούς θα είναι διπλάσιο σε μέγεθος από το Μουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών
και σε συνεργασία με τον Άγγλο αρχισχεδιαστή της Τριήρους Ολυμπιάς κύριο Μπόρις Ράνκοφ, ετοιμάζουν την ανακατασκευή της Τριήρους με μόνιμη τοποθέτησή της στον αρχείο Λιμένα της Σαλαμίνας. Ο κύριος Ρος προβάλλει την τουριστική αγορά επίσης της Σαλαμίνας στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και ένα νέο έργο στην Ολλανδία, θεματικό πάρκο ανακαλύψει στη γη προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, ο φίλος μου ο Έρικ σας δίνει αυτές τις μελέτες δωρεάν που άλλοι δήμοι θα χάλαγαν πολλές χιλιάδες ευρώ και δεν θα είχαν τέτοιο συνεργάτη για την πολιτική πρωτεύουσα του 2021. Τέτοιος φάκελος δεν υπάρχει σε κανένα άλλο δήμο που διεκδικεί. Παρακαλώ, ούτε όλοι βέβαια. Παρακαλώ να έρθετε πάνω να σας δώσει ο Έρικ ο ίδιος. Give this. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω αυτή την σημαντική χορηγία του κυρίου Έρικ και να πω κάτι που λέω με τους συνεργάτες μου και το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και εδώ. Αν κανείς μου έλεγε 1η-1η του 11 που παραλάβαμε αυτή τη δημοτική αρχή, την διοίκηση του Δήμου μας, ότι μετά από 3,5 χρόνια θα είχαμε διανύσει τόσο μεγάλο δρόμο, θα είχαμε πετύχει τόσους πολλούς στόχους, φυσικά θα του έλεγα ότι δεν πρέπει να είσαι καλά στα μυαλά σου. Γιατί όπως είπαμε, πήραμε την υπόθεση από έναν γραφικό για αυτούς, Χρήστο, με το ΕΑΝΤΙΣ, και φτάσαμε, όπως σας είπα πριν από λίγο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα, με αυτό. Να λοιπόν πως κάποιος συμβάλλει και αποδεικνύει ότι αγαπάει την πατρίδα του, όταν με έργα μπορεί και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας. Αυτό λοιπόν το αφιερώνω σε όλους εσάς, σε όλους τους δημότες του νησιού μας, γιατί με τη δική σας στήριξη έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και να είσαστε βέβαιοι, θα συνεχίσουμε. Eric, thank you for all. Sorry that I do not speak Greek yet. I hope to do it next year, the year after that. Θα κάνουμε τη μετάφραση. Ο Έρικ αισθάνεται στενεχωρημένος που δεν γνωρίζει ελληνικά. Πιστεύει του χρόνου να έχει κάνει εντατικά και να μπορεί να μιλάει άνετα. I will only read the first line of my speech and the rest will Kyriakos be saying to you. Kalispera, goedenavond, good evening, bonsoir, bonasera, and sorry, no Greek yet. You may read the rest. Kalispera και σε άλλες 4 γλώσσες, ακόμα δεν έχω εξασκηθεί τόσο πολύ καλά στα ελληνικά, θα δούμε στη συνέχεια. Okay. Thank you for inviting me to the special meeting of IANTIS. It's an honor for me as a free and democratic European and as a development consultant for IANTIS and Salamis Foundation to be able to meet with the founders of the democracy. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σε αυτή την ειδική τελετή του ΕΑΝΤΙΣ. Είναι τιμή για μένα, έναν ελεύθερο και δημοκρατικό Ευρωπαίο και σύμβουλο ανάπτυξης του συλλόγου σας και του Ιδρύματος Σαλαμίνας, να συναντώ τους ιδρυτές της δημοκρατίας. It was almost 2,500 years ago when your statesman Themistocles made it possible to join all members of IANTIS to fight against a foreign enemy. Thanks to you, we have more than 40 languages to speak in Europe, which of course gives us more than 40 possible misunderstanding possibilities. Ήταν περίπου 2,500 χρόνια πριν όταν ο πολιτικός Θεμιστοκλής έκανε δυνατό το να ενωθείτε όλοι μαζί και να αγωνιστείτε ενάντια σε ένα ξένο εχθρό. Χάρη σε εσάς έχουμε σήμερα πάνω από 40 γλώσσες για να μιλάμε στην Ευρώπη, το οποίο φυσικά μας δίνει επίσης απάνω από 40 πιθανούς συνδυασμούς για να μην καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Thank you.
The last 3 years I visited Salamina several times and I did get to meet many enjoyable and knowledgeable Salaminians. I also met many international people from different universities, the Tree Rem Foundation, several ambassadors and Greek ministers. We also visited together most of the island with great pleasure. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω επισκεφτεί αρκετές φορές τη Σαλαμίνα και γνώρισα πολλούς ευχάριστους και μορφωμένους Σαλαμίνιους. Επίσης, συνάντησα πολλές διεθνές προσωπικότητες από διάφορα πανεπιστήμια, από το Ίδρυμα Τριήρης, από πολλές πρεσβείες, καθώς και Έλληνες υπουργούς. Επίσης, επισκέφτηκα μαζί σας το μεγαλύτερο μέρος του νησιού με μεγάλη ευχαρίστηση. Everybody agrees at least on two items. Salamina deserves to be known worldwide as the cradle of democratic Europe. It still is. Όλοι συμφωνούν τουλάχιστον σε 2 σημεία. Η Σαλαμίνα αξίζει να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο ως το λίκνο της δημοκρατικής Ευρώπης. Salamina deserves to become the nicest and the best visited island of Greece, especially in view of the coming 2021 European Culture City of Europe. Salamina should be the center of these celebrations. Η Σαλαμίνα αξίζει να γίνει το ωραιότερο και καλύτερα επισκέψιμο νησί της Ελλάδας, ιδίως εν ώψη της επερχόμενης ανακήρυξης για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Η Σαλαμίνα θα πρέπει να είναι το κέντρο αυτών των εορτασμών. Salamina is ready to create an independent non-profit organization, the Salamina Foundation. This foundation will be able to prepare a proper tourism development plan, as well as the celebration plans on the relocation of the battle on and around Salamis Island. Κερδοσκοπικό οργανισμό, το Ίδρυμα Σαλαμίνας. Το ίδρυμα αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει ένα κατάλληλο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και τα σχέδια των εορτασμών στην πραγματική τοποθεσία της Ναυμαχίας πάνω και γύρω από το νησί το ιστορικό. Including, of course, the major plan, our great historical educational cultural park, the Battle of Salamis Park, which will be a permanent reminder of the battle and of our democracy founders. Συμπεριλαμβανομένο φυσικά και του κύριου σχεδίου το μεγάλο ιστορικό εκπαιδευτικό πολιτιστικό πάρκο για την Ναυμαχία της Σαλαμίνος, το οποίο θα αποτελέσει τη μόνιμη υπενθύμηση της μάχης και των ιδρυτών της δημοκρατίας μας. We've talked to several interested Greek investors, and we already know that the EU will subsidize us. We have the initial plans ready, but what we need today is the official signature from the municipality to use the property. Έχουμε μιλήσει με πολλούς ενδιαφερόμενους Έλληνες επενδυτές και ήδη γνωρίζετε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ενισχύσεις έτοιμες για τους εορτασμούς. As a foreigner, I do not understand Greek politics, not neither the Dutch politics, but okay. But I wonder how can the legal shipyards still be on Salamina, and how can they be even permitted to have their activities extended? In all of Greece, archaeological research is very well organized and very well protected, except in the backyard of Europe's democratic cradle, Salamina. Πριν από λίγο είπε επίσης ότι έχουμε τις ιδέες έτοιμες. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η επίσημη υπογραφή από το Δήμο για την έκταση. Ως ξένος δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά πολιτικά πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορούν τα παράνομα ναυπηγεία να εξακολουθούν να υπάρχουν και ακόμη να επιτρέπεται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Σε όλη την Ελλάδα η αρχαιολογική έρευνα είναι πολύ καλά οργανωμένη και προστατευμένη, εκτός από την αυλή του δημοκρατικού λίκνου της Ευρώπης, τη Σαλαμίνα. Ayantis could become the most important non-political power of Greece. Its only interest being the Greek people, not the politics, just like in 480 before Christ. Why not work all together and fight against your current enemies? Poverty, hunger, disorganization of your country. And do not forget, women power is as useful and forceful as men power. You have the intelligence, you have the people. You only need to trust each other and work together. Find a leader and just do it. Ayantis θα μπορούσε να γίνει η πιο σημαντική μη πολιτική εξουσία στην Ελλάδα. Το μόνο του ενδιαφέρον είναι οι Έλληνες, όχι πολιτικοί, όπως ακριβώς το και το 480 π.Χ. Γιατί να μην εργαστείτε όλοι μαζί για την καταπολέμηση των σημερινών εχθρών σας, της φτώχειας, της πείνας και της αποδιοργάνωσης της χώρας σας. Και μην ξεχνάτε, η γυναικεία δύναμη είναι τόσο χρήσιμη και ισχυρή όπως το εργατικό δυναμικό. Έχετε την νοημοσύνη, έχετε τους ανθρώπους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστεύετε ο ένας τον άλλον και να συνεργαστείτε. Βρείτε ένα ηγέτη και κάντε το. Foreigners like me are there only to help you, not because of the money. We all know there's no money at the moment, but because we believe in the Greek people, the Greek society, and the Greek democracy. Οι ξένοι σαν εμένα είναι εδώ μόνο για να σας βοηθήσουν, όχι λόγω των χρημάτων. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή πιστεύουμε στον ελληνικό λαό, την ελληνική κοινωνία και τη δημοκρατία.
Look at the Three Rainbow Olympias. It's a beautiful example of great Greek craftsmanship together with a worldwide organization of volunteers who built it and redesigned it, and it's still working. Well, it's got a hole in there. Κοιτάξτε την Τριήρη Ολυμπιάς. Αυτές οι εικόνες είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για το πώς η ελληνική ναυπηγική δεξιοτεχνία μπορεί να συνδυαστεί με μια παγκόσμια οργάνωση εθελοντών για τον εκ νέου σχεδιασμό και την κατασκευή ενός τέτοιου αρχαίου πλοίου. Και διότι η εκ νέου ανοικοδόμηση της ελληνικής κοινωνίας θα είναι μια το ίδιο σκληρή δουλειά, αλλά η οποία μπορεί επίσης να γίνει. Okay. Special thanks to Christos and Kyriakos. Yannis. Jordi Yannis, younger Yannis, Maria, all the Marias on the island, Lily, Miriam, Iri, and many more intelligent Salminian ladies, as well as my sponsor, the Fotsalakia Hotel and Restaurant, and all my other friends in Salamina. And I'd like to thank them for showing me around your beautiful island and for openly discussing and sharing your plans, your problems, and your ideas with me. Ευχαριστώ. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο Χρήστο Κυριάκο Μαριδάκη, στο Γιάννη Πλατανησιώτη, στον Δήμαρχο της Ιστορικής Σαλαμίνας Γιάννη Τζαβαρή, στη Μαρία τη Λίλη Μίρα Έριμ και σε πολλές άλλες ευφυείς Σαλαμίνιες κυρίες, καθώς και στο ξενοδοχείο που έρχομαι κάθε χρόνο και τα Βοτσαλάκια και σε όλους τους φίλους μου στη Σαλαμίνα που μου έδειξαν το όμορφο νησί σας για τις ανοιχτές μας συζητήσεις και γιατί μοιράστηκαν τα μελλοντικά σχέδια, τα προβλήματα και τις ιδέες μαζί μου. Σας ευχαριστώ, Έρικ Ρος. Και τώρα θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΕΑΝ του παραρτήματος Σαλαμίνος, το παράρτημα Σαλαμίνος των αποστάτων αξιωματικών του ναυτικού, που ξέρετε εμείς όσοι έχουμε περιτήσει το ναυτικό, ποτέ δεν βγάλαμε τη στολή από πάνω μας. Οι οποίοι κλείνουν τα Σαλαμίνια και μας τιμούν με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ τον κύριο πρόεδρο να παραλάβει το αναμνηστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε για ό,τι έχετε κάνει. Για ό,τι έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον Χρήστο το Μαριδάκη και τους συνεργάτες του για αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Να τον ευχαριστήσω για την τιμή που κάνει σε μένα και εκτιμώ στο πρόσωπό μου όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝ, αλλά τα εύσημα νομίζω ότι ανήκουν σε όλους τους απόστρατους της Σαλαμίνας που αγκάλιασαν αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και σε έναν άνθρωπο που άνοιξε τα αυτιά στις κραυγές σου, Χρήστο, και που έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις εκδηλώσεις και που έχω αποφασίσει να τον στηρίξω στις μελλοντικές εκλογές και εννοώ τον Δήμαρχό μας. Ευχαριστώ πολύ. Το δεξί μας χέρι, βέβαια, σε ό,τι μπορούσαν να κάνουμε διαχρονικά, ήταν ο ναύσταθμος Σαλαμίνος. Έτσι λοιπόν, η συγκυρία ήταν τέτοια που είχαμε πολλούς Σαλαμίνιους στις θέσεις κλειδιά. Και την κατάλληλη στιγμή μας βοήθησε ο ναύσταθμος πολύ, βεβαίως, με τις εντολές και διαταγές του αρχηγού του ΓΕΝ, ο οποίος πάντοτε επέβλεπε την εκτέλεση αυτών. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Δελιμιχάλη, τέος διοικητή ναυσταθμού Σαλαμίνος, τον αντινάβαρχο σήμερα, εν αποστρατεία, τον άβαρχο, συγγνώμη, με συγχωρείτε, λάθος. Μιχάλαρο. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Αναστάσιο Μιχάλαρο. Έχω 2,5-3 ώρες εδώ πέρα. Τον κύριο Μιχάλαρο, συγγνώμη, τον αγαπητό μου φίλο. Ναι. Δώστε μου το... Ευχαριστώ.
Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Χρήστο για τις προσπάθειες που κάνει τόσα χρόνια. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνει και στο πρόσωπό μου όλους τους εργαζόμενους στον Αύσταθμο. Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση. Θεωρώ ότι η Ναυμαχία της Σαλαμίνος και το ΕΑΝΤΙΣ πρέπει να είναι πέρα από κόμματα, από πολιτικές και μικροπολιτικές. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σήμερα δεν είναι εδώ όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι να δουν τι συμβαίνει. Ελπίζω να καταλάβουν το λάθος τους και να το διορθώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο τέος αρχηγός, ο Ναύαρχος Χριστίδης. Είναι ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μπορεί να μην έχει πατρογονικές ρίζες εδώ, αλλά δείχνοντας την αγάπη και το σεβασμό για το νησί της Σαλαμίνος, ο Ναύαρχος μας μένει εδώ, αγωνίζεται εδώ και είναι δίπλα μας. Ναύαρχε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας και με τα καλά λόγια που είπατε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντοπίτες μου για αυτό το αναμνηστικό. Λέω όμως ότι ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, στα στελέχη, γιατί ξέρω την προσπάθεια που κάνουν για να διατηρήσουν τις ναυτικές μας παραδόσεις, την ναυτική και την ναυτική τέχνη και ιδιαιτέρως τις ναυτικές αξίες, που είναι οι αξίες, οι πέντε αξίες της αρχαίας Ελλάδος. Θέλω να συμβάλλω λίγο στην ιστορία. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο. Ότι το αποτέλεσμα της μάχης Σαλαμίνος δεν είναι μόνο η ύπαρξη του έθνους μας ή ο λίκνος της δημοκρατίας. Είναι η ύπαρξη του δυτικού πολιτισμού. Διότι από τους νεότερους ιστορικούς, συμπεριλαμβανομένων και των Γερμανών, στηρίζονται οι αρχές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, στηρίζεται η αντικειμενική ιστορία, οι αρχές του Ηροδότου, στηρίζεται η ιατρική, Ηρόδοτος, η τέχνη, Εσχύλος και τέλος στηρίζεται και η δημοκρατία. Και αυτοί που είναι έξω από την αίθουσα, την προσπάθεια που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτοβουλία του Δημάρχου, τόσο ώστε οι δύο πόλεις, Πειραιάς και Σαλαμίνα, ομόψυχες, να είναι για το 2021 πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μπράβο. Όταν εισηγηθήκαμε ότι πρέπει να γιορτάζεται το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα εξηγώ, το λιμενικό σώμα είναι ένα νεότερο όπλο, όπου σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες, αμέσως συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, το λιμενικό σώμα έχει δώσει και δίδει μεγάλους αγώνες στον άγνωστο πόλεμο, που διαπράττει καθημερινά. Έχει πολλούς νεκρούς. Όπως και κάποια στιγμή που κινδύνευε η πατρίδα, έδωσε μεγάλες μάχες στο Μέγαρο του Βάτη, που είχε την τιμή ο πατέρας μου να προαχθεί μαζί με τον Πατάπη το Μήνη, για την προσφορά τους σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Άμαρχο του Λιμενικού Σώματος, του Ενδόξου Λιμενικού Σώματος, να έρθει στο βήμα για αυτό το αναμνηστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή δεν είναι σε μένα, είναι στο λιμενικό σώμα, το οποίο υπηρέτησα. Και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον κύριο Μαϊδάκη, για όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει κάνει με το Σύλλογο ΕΑΝΤΙΣ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα την ευκαιρία να εξηγήσω όταν έκανα την εισήγηση στο Δήμο Σαλαμίνος, ορισμένοι δεν με κατάλαβαν. Τότε είπα ότι θα πρέπει να τιμάνε τους Έλληνες ναυάρχους, στο πρόσωπο
του σημερινού Ναυάρχου, τον άπαρχο Θεμιστοκλή στο πρόσωπο του σημερινού Ναυάρχου. Και του αναμνημάρχου στα πρόσωπα των σημερινών αυτών. Ω πρότυπο εκείνη τη στιγμή είχα τον συμπατριώτη μα, τον Δημήτρη τον Ελευσινιώτη, ο οποίο επάξια φέρνει τον τίτλο του Ναυάρχου. Και είναι ένα πατριώτη, διότι ποτέ του δεν έπαψε να αγωνίζεται για τη Σαλαμίνα την οποία υπεραγαπά. Κύριε Ναύαρχε, με όλο το σεβασμό, δεν λέω το τίτλο το πολιτικό, διότι το να είσαι ναύαρχο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού είναι ο μέγιστο τίτλο. Και να υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί στο Φάλιρο, πριν ένα χρόνο περίπου. Και δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, Χρήστος άφησα τελευταίο, διότι αυτό το οποίο μου απονέμεις αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τιμή μεν από την αντίστοιχο το σύλλογό σας, την όμως δεν θέλω παρά μόνο να το αφιερώσω σε άλλους, σε όλους αυτούς που από το 480 μέχρι και σήμερα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Θα ήθελα επίσης να το αφιερώσω και σε όλους τους βετεράνους οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο γύρισαν από τη μάχη και συνέχισαν τη ζωή τους και την αγάπη τους για το πολεμικό μας ναυτικό. Όμως, δεν είμαι μόνο τέος αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, είμαι και Σαλαμίνιος. Όταν γίνανε το 2011, αν θυμάμαι καλά, και δήμαρχε, και είχα σηκωθεί στο βήμα με τη στολή τότε, είχα πει ότι έχω τα δύο μου πόδια, το ένα είναι στο πολεμικό ναυτικό και το άλλο είναι στη Σαλαμίνα. Έτσι πάταγα, έτσι σκεφτόμουν πάντα. Από το 2010 λοιπόν που παρέλαβα τα καθήκοντα του αρχηγού ναυτικού, του πρώτου αρχηγού μετά τη μεταπολίτευση, ένιωθα ένα τεράστιο βάρος απάνω μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω τη Σαλαμίνα. Τη Σαλαμίνα τη βοήθησα και το γνωρίζουν πολύ καλά οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού που κατάγονται τη Σαλαμίνα, το τι προσπάθησε να κάνει και βέβαια και όλα τα στελέχη όσοι συνειδητοποίησαν το έργο μου. Παράλληλα, βρέθηκα με τον κύριο Δήμα από εκείνη την εποχή και στα πλαίσια ενός βιβλίου του Battle of Salamis του Strauss μου ήρθε η ιδέα και την μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, είχε ιδέα να κάνει και το πολεμικό ναυτικό το δικό του κομμάτι. Γράψαμε λοιπόν ένα βιβλίο, σύντομο, περιεκτικό, και το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί σε όσες αποστολές πήγαινα ως αρχηγός επισκέψεις επίσημες στους άλλους αρχηγούς των πολεμικών ναυτικών, κυρίως της Ευρώπης, αλλά και της Αφρικής και της Αμερικής, ενώ της Βόρειας Αφρικής, κυρίως πήγα. Εκεί λοιπόν, μέσα στα πλαίσια ανταλλαγής της επίσκεψης, πάντα ήταν και το βιβλίο Battle of Salamis. Δεν θα αναφερθώ στα έργα και τη συνεργασία με τον Χρήστο, ούτε βέβαια και με τον My Friend Eric, που να είσαι στο σύλλογο εκεί. Θα πω όμως τούτο, ότι το όνειρο του Χρήστου Μαριδάκη έγινε όραμα. Και το όραμα πρέπει να γίνει από όλους μας πλέον πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο αρχηγός μας είναι αξιοπαθής πολύ. Με όλο το σεβασμό, κύριε αρχηγέ, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ένα πραγματάκι. Ο αρχηγός μας αγωνίστηκε για ένα κομμάτι που αύριο μεθαύριο θα είμαστε υπερήφανοι. Μετέφερε την ιδέα στον κύριο Χριστίδη, τον άλλο Χριστίδη, που είναι διοικητής του ΝΑΤΟ, να γιορτάζει το ΝΑΤΟ, όλα τα κράτη, τα ναυτικά κράτη, την Ναυμαρχία της Σαλαμίνος, σαν γιορτή τους. Και όχι μόνο αυτά, τα υπόλοιπα θα τα πείσω κάποια στιγμή στον ίδιο να τα πει, διότι δεν μου επιτρέπεται,
ίσως να μην θέλει και ο ίδιος λόγω ενότητας αλλά και για λόγους τακτικής να αναφερθεί. Ή στο μέλλον θα αναφερθεί ο ίδιος. Προτού περάσει τον κύριο Δήμαρχο, θα πρέπει εδώ κοντά μας έχουμε τον Δόκτωρ Μαντούβαλο, ο οποίος μπήκε τώρα μέσα, έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον άγνωστο πόλεμο. Μεταξύ αυτών είχε αναλάβει την ασφάλειά μου μαζί με άλλους για να μεταφέρουμε στα στούντιο, διότι απειλείται η ζωή μου. Ότι αν πήγαινα θα με σκοτώναμε στον δρόμο. Και μαζί με την ασφάλεια του σταθμού και της αστυνομίας είχα και την ασφάλεια του κυρίου Μαντούβαλου με τους φίλους του για να μπορέσω να πηγαίνω και να γυρίζω Σαλαμίνας με ασφάλεια. Είναι πράγματα που δεν ξέρετε. Αυτά τα 35 χρόνια δεν πέρασαν έτσι. Ήταν γεμάτο κινδύνους και να μένουν και άλλοι. Αλλά δεν μας αφορούν. Θα εκτελέσουμε την αποστολή μας, γιατί δεν είμαι μόνος. Τώρα είστε κι εσείς. Έχουν γίνει πολλοί. Και αν φύγει ένας και τι έγινε, υπάρχουν οι άλλοι. Και τώρα θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο που συνεργάστηκα μαζί του και συνεργάστηκε να του παραδώσω το αναμνηστικό και να του ευχηθώ να έχει καλή τύχη στο μέλλον. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, αυτό το μικρό αναμνηστικό. Πριν πω που το αφιερώνω, θέλω να πω ότι με τον Battle of Salamis στο βιβλίο του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά και τις πλακέτες που έγιναν στο χιτήριο του Ναυτάλου Σαλαμίνας, ο Δήμος μας αξιοπρεπώς ανταποκρίθηκε σε όλα τα ενθύμια δώρα που έπρεπε να χορηγήσει, γιατί όπως ξέρετε χρήματα δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Θέλω όμως αυτό που μου δώσατε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να τα αφιερώσω σε μια γυναίκα που σήμερα λείπει από εδώ. Και είναι η Κούλα η Μαριδάκη. Είναι η γυναίκα αυτή που σε υποφέρει τόσα χρόνια, Χρήστο. Και σένα και την οικογένειά σου. Είναι η γυναίκα που στάθηκε δίπλα σας και που σήμερα θα πρέπει όλοι να ευχηθούμε να της δώσει πολλά χρόνια ο Θεός. Ευχαριστώ. Επί την ευκαιρία, ένας Έλληνας συμπολίτης μας, ο κύριος Χρέπας. Ο κύριος Χρέπας έφτιαξε αυτό το τη στολή, η οποία είναι πανάκριβη, την έδωσε δωρεάν στο Δήμο μας για να ξεκινήσει την αρχική ιστορία. Αυτό αφορά εσάς, παίρνετε επίσημα αυτή τη στολή και παρακαλώ την πάρετε εσείς, θα μην το παραγωγή, θα την πάρει ο Δήμος Σαλαμίνου δωρεάν. Όχι, αν επίσης παρακαλώ, πάρετε την παραδόση τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να πω ότι δεν χρειάζεται να είσαι Σαλαμίνιος για να αισθάνεσαι ότι η Σαλαμίνα ήταν, είναι και παραμένει ένα από τα πιο σημαντικότερα ιστορικά κομμάτια του πλανήτη Γη που μπόρεσε και έφερε τη δημοκρατία και την ελευθερία πριν από 2.500 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν τιμή μου που παρευρέθηκα σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, επί την ευκαιρία, σήμερα πήρατε, χωρίς να καταβάλει ο Δήμος μία δραχμή, τα σχέδια για το 2021. Πήρατε, χωρίς να καταβάλλετε καμία δραχμή, αυτή την ένδοξη στολή για να ξεκινήσουν το Ναυτικό Μουσείο. Υπάρχουν κι άλλες εκπλήξεις, χωρίς δραχμή. Η Σαλαμίνα μας χρειάζεται τη στήριξη και η στήριξη έρχεται από παντού. Αυτό θέλω να ξέρετε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Λεωνίδα για όλες τις προσφορές που έχει κάνει. Ο Λεωνίδας ήταν και οι Λεβέντες που είναι δίπλα μας, είναι η ψυχή του συλλόγου. Είναι η ψυχή του ελληνισμού. Και τώρα. Ναι, τώρα έχουμε τον εθνικό μας ύμνο. Ασπίδας! Παρακαλώ πάρα πολύ. Να χαμηλώσουν τα φώτα. Να χαμηλώσουν τα φώτα. Αν θέλουν οι Λεβέντες μας να πάνε προς τον Κυριάκο για να δείξουμε κάτι, παρακαλώ πολύ. Έλα, Κυριάκο. Εθνικός ύμνος. Φύλλα! Ξύς! Συγγνώμη, μισό λεπτό. Φωτογραφία.